μαγειρική και λατρεύει τα ταξίδια, παρόλο που βρισκόταν σε αεροπλάνο για μέρες και νύχτες, αφού για χρόνια εργαζόταν σαν αεροσυνοδός. Μεγάλη του αγάπη όμως είναι η μουσική και δεν το κρύβει. Πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα, μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα, μαζί σου κι άλλο πέφτω χαμηλά. Επιπρόσθετα, ο Λουκάς Χάματσος δηλώνει μεγάλος θαυμαστής της αείμνηστης Ελληνίδας Στάρα Λίκης Βουγιουκλάκη, την οποία έχει τη χαρά να γνωρίσει κατά τη διάρκεια της πλούσια φιλοπτικής του πορείας. Μετά από μία περίοδο αποχής από τα τηλεοπτικά δρόμενα, φέτος επέστρεψε δυναμικά και κάθε πρωί μαζί με την Καβριέλα Χριστοδούλου εύχονται σε όλους από το ΡΙΚ καλή σας μέρα. Καλημέρα. 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 Πολύ καλημέρα σου. Θα σου πω πιο πολύ καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Σε όλους, σε όλους. Μια γλυκιά καλημέρα από τον Λουκά τον Χάματσο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή μαζί. Έχω τη χαρά και την τιμή σήμερα να φιλοξενώ μαζί μου την Νέτα Μιχαηλίδου, η οποία θα μας δώσει έτσι ένα διαφορετικό τόνο στην εκπομπή και θα μιλήσει έτσι με την καρδιά της για όσα έχει να πει. Λίτα, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Πάμε να αφοπλίσεις, είσαι φοβερό. Δεν περίμενα με τίποτα. Αφού άρχισε με το πλάνο μου, το δικό μου, είπα να κάνω την πάση. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν έκπληξη, μ' άρεσε, ήταν ευχάριστη έκπληξη. Και για μας ήταν πολύ ευχάριστο και σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν χρειάζεσαι συστάσεις. Είσαι ένας άνθρωπος πολύ έτσι ταυτισμένος με πολλές και διαφορετικές εκπομπές ραδιοφώνου, ναι, τηλεόρασης. Ναι. Αλλά εγώ είχα την ευχάριστη έκπληξη να ανακαλύψω πολλές άλλες πλευρές σου που δεν τις γνωρίζει ο πολλής κόσμος, έτσι, έχω την εντύπωση. Αλήθεια. Mm-hmm. Να τις πούμε. Τι θα έλεγες που είναι το πιο έτσι, το πιο ιδιαίτερο μαζί σου, που συνήθως, Λουκά, είσαι ένας άνθρωπος χαρούμενος. Ναι. Ένας άνθρωπος, έχεις αυτή την άνεση, ναι, της επικοινωνίας. Mm. Την άνεση έχεις μια χαρά που την επικοινωνείς πολύ έτσι όμορφα. Και γιατί μου δίνεις εμένα μια αίσθηση ότι είσαι εξαιρετικά σκεπτόμενος, εξαιρετικά εγκεφαλικός, mm, πολύ περισσότερο πριβέ από όσο αφήνεις να φανεί ότι είσαι, ναι, και ότι έχεις ένα κόσμο δικό σου που πρόσεξε. Και εγώ έχω κόσμο δικό μου. Για πες. Εσύ θα πεις. Αυτό που δείχνω και κάνω είναι αυθόρμητο και αυτό είναι. Δηλαδή δεν προσπαθώ να δείξω κάτι περισσότερο. Ναι. Αν θέλω να χαμογελάσω εκείνη την ώρα, θα χαμογελάσω. Αν δεν θέλω να χαμογελάσω, δεν θα χαμογελάσω. Μπορεί να είμαι ευγενικός και να το μεταφέρω με ένα άλλο τρόπο. Αλλά δεν κάνω ποτέ κάτι το οποίο δεν αισθάνομαι εκείνη την ώρα. Και ναι, όντως, είμαι έξω καρδιά. Υπάρχουν όμως και στιγμές που κλείνομαι εντελώς εσωτερικά και αυτό ίσως έχει να κάνει με το ζώδιο μου. Είμαι δίδυμος, ναι, στο ζώδιο. Δεν είμαι όμως διπλοπρόσωπος. Όχι, δεν είναι διπλοπρόσωπος. Είμαι διπρόσωπος. Δηλαδή, ναι, έχω τη μια στιγμή αυτή τη διάθεση και την άλλη την άλλη, mm-hmm, αλλά δεν κάνω τίποτα για να το κρύψω. Ναι, ναι. Θα το καταλάβεις αμέσως. Αλλά περνάς και τη φάση που μπαίνεις στον εαυτό σου και κλείνεσαι. Αν δεν το κάνεις, νομίζω ότι θα διαλυθείς σε μικρά κομματάκια. Μάλιστα. Και αν διαλυθείς σε μικρά κομματάκια, δύσκολο να τα ξαναμαζέψεις και δύσκολο να τα ξανακολλήσεις. Να ακούσουμε τη λυσή μάχη, Χάματσου. Λυσή μάχη μου, καλό απόγευμα. Καλησπέρα από την Ήφη του Θερμαϊκού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την τηλεφωνική σύνδεση. Να πούμε ότι είσαι η μικρή αδερφή του Λουκά μας. Η μικρή, ναι, ναι. Όχι και πολύ μικρή, τώρα μεγάλωσα κι εγώ, αλλά η μικρή είμαι, ναι. Μικρή, ναι. Δεν πάβεις από το να είσαι η μικρή του αδερφή, δεν είναι. Ήταν το μικρό μας παιδί και συνεχίζει να είναι. Είναι 6 χρόνια μικρότερη, ναι. Λίγο είναι. Ναι. Από την όμορφη Θεσσαλονίκη είναι εκεί παντρεμένη με τα δύο παιδιά της, mm-hmm, τον Μάρκο της, την Ελισάβετ της, τον σύζυγό της τον Νίκο. Αλλά σε παρακολουθεί, είμαι σίγουρη, η Λυσιμάχη παρακολουθεί τον Λουκά, δεν είναι. Καθημερινώς και ευτυχώς που υπάρχει και η εκπομπή, γιατί μου λείπουνε όλοι και ειδικά και ο αδελφός μου και χαίρομαι που τον βλέπω κάθε πρωί. Είναι πολύ όμορφο αυτό που λες και πραγματικά είναι και όμορφη εκπομπή και χαρούμενη. Υπάρχει μια χαρά διάχυτη γύρω από τον Λουκά Χάματσο. Τώρα μόλις έτσι προσπαθώντας να ξεκλειδώσω λίγο τον γρίφο, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει ένα γρίφο. Βέβαια έχει. Εσύ τι μπορείς έτσι να μας δώσεις σαν στοιχεία του χαρακτήρα του ή ό,τι άλλο θες να πεις για τον αδερφό σου.
Γενικά, εγώ όταν μου έρχεται στο μυαλό ο Λουκάς και αδελφός μου, μου έρχονται οι λέξεις οικογένεια, αφοσίωση, αγάπη, δοτικότητα. Ναι. Είναι, και τον ευχαριστώ τόσα χρόνια που είναι δίπλα μας, γιατί είναι πραγματικά δίπλα σε όλους. Ναι. Και είναι άνθρωπος πάρα πολύ δοτικός. Και είχατε και τη δυσκολία της προσφυγιάς, έτσι. Ναι, ναι, αυτή ήταν μέσα σε μια κοιλιά. Εγώ δεν την έζησα, βέβαια, γιατί εγώ γεννήθηκα 3 μήνες μετά την προσφυγιά. Ναι, ναι. Πώς μεταφέρθηκε σε εσένα, Λύση Μάχη, όλη αυτή η εμπειρία? Έχεις πολύ ωραίο όνομα, εν τω μεταξύ. Είναι το όνομα της γιαγιάς. Πάρα πολύ ωραίο όνομα, ναι. Ευτυχώς και για χάρη στους γονείς μας, βέβαια, δεν το καταλάβαμε στον βαθμό που επικρατούσε, γιατί μας έδωσαν, μπορώ να πω, για τις συνθήκες που υπήρχαν τα πάντα. Ναι. Για μένα. Μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε και εμείς τα παιδιά μας αυτά που δώσανε οι δικοί μας γονείς σε εμάς. Είναι η γενιά του πολέμου, της εισβολής, που προσπάθησαν να δώσουν τα πάντα στα παιδιά τους. Αυτά που είχαν και αυτά που δεν είχαν. Ναι. Αυτά που δεν είχαν περισσότερο. Ναι. Σας μιλούσαν, Λύση Μάχη μου, για τα χωριά τους? Βέβαια, βέβαια. Περιοχή Αμοχώστου. Για το περιοχή Αμοχώστου, η μητέρα από το Τικό, ο πατέρας από την Κύψου. Μας μιλούσαν και ακόμη πιστεύουμε και το νιώθουμε ότι εκεί ανήκουμε ούτως ή άλλως. Ως αδερφός ο Λουκάς? Ως αδερφός ο Λουκάς. Προστατευτικός, χειραχτήρι. Ήταν, αλλά προστατευτικός όχι όμως με την έννοια του καταπιεστικός ποτέ. Ωραία. Και μπορώ να πω ότι έχω από τις πιο ωραίες αναμνήσεις. Δηλαδή πάντα ήταν δίπλα μας, αλλά χωρίς να καταπιέζει τα θέλω μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το πολύ μεγάλο ταλέντο γύρω από τη μουσική, που θα το δούμε και σήμερα λίγο περισσότερο, το έχει από μικρό παιδί. Γύρω από τη μουσική. Εγώ έχω να σας πω μόνο ένα πράγμα, ότι μεγάλωσα και τα βιώματά μου ως παιδί και μνήμες μου είναι πολύ συνδεδεμένες με τον Λουκάς, το να παίζει βιολί. Και ειδικά, δεν ξέρω Λουκά μου τώρα, αν κάνω λάθος ποιο ήταν το κομμάτι, γιατί είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο το υπεραγαπούσα όταν τον άκουγα να το παίζει πάθαινα κάτι. Δηλαδή είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου, νομίζω. Ναι, ναι. Ποιος πληρώνει το βαρκάρι. Το βαρκάρι. Ποιος ωραία φωνή. Αυτό είναι πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή είναι παιδικές μνήμες απίστευτες. Δηλαδή. Το ευχαριστούμε, γλυκιά. Το λατρεύω, να ακούω το Λουκά να το παίζει αυτό το κομμάτι. Θα το παίξει. Το κρατάμε, θα περιμένουμε να το δούμε σε ένα πρωινό με αυτό το βιολί. Άρα. Δηλαδή, να τη βλέπουμε την φωτογραφία σας τώρα. Αυτός είναι ο αδελφός μου. Α, δεν είστε εσείς, δεν είστε εσείς, Λύση Μάχη. Ναι, 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 που είναι 4 χρόνια πιο μικρός από τον Λουκά. Ναι, είναι οι μόνες δύο ασπρόμαυρες. Ναι, δύο χρόνια πιο μικρός. Ναι, είναι οι δύο μόνο ασπρόμαυρες φωτογραφίες που έχουμε. Όλες οι άλλες καλύτερα. Όλες οι άλλες έμειναν. Εγώ ήμουν γέννητη τότε, γιατί είμαι και μικρή, δεν ξεχνάμε. Αυτό, να το λες, να ακούγεται. Εντάξει, ο ίδιος είσαι. Είσαι ο ίδιος δηλαδή. Είναι οι μόνες δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες που μας έχουν μείνει. Και αυτές μας τις έδωσαν συγγενείς μετά τον πόλεμο. Γιατί εμείς κλειδώσαμε το σπίτι και φύγαμε. Ναι, ναι, ναι. Και έμειναν όλα εκεί κλειδωμένα. Πω, τι τρομερό να σου συμβαίνει. Όπως και η ειδική ηλικία μαζί πίσω. Ευχαριστούμε, Λύση Μάχη. Λύση Μάχη, σ' αγαπώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, να το χαίρεσαι. Χαίρομαι που σας βλέπω, χαίρομαι που βλέπω τον Λουκά. Θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί με αγαπώ πολύ, που είναι δίπλα μου. Και εγώ σ' αγαπώ. Τι ευχαριστώ. Είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και εγώ ευχαριστούμε, για σένα. Γλυκιά μου. Σε ευχαριστούμε για πολύ. Ευχαριστούμε. Να σου πω κάτι. Ζεσταίνεται και η ψυχή να ακούς ανθρώπους που κρατούν τους οικογενειακούς δεσμούς. Ναι, είναι και πολύ πιο ευαίσθητη από μένα. Μπορεί να μην το δείχνει, να δείχνει έναν διαμονισμό, αλλά είναι 100 φορές περισσότερο ευαίσθητη. Δεν είσαι ευαίσθητος. Πάρα πολύ. Συγκινούμε πάρα πολύ. Δηλαδή η Λύση Μάχη είναι πιο πολύ από σένα. Ναι, πάρα πολύ πιο πολύ. Και είναι και πολύ πιο δοτική στα δικά της παιδιά. Είναι εκεί και τα φροντίζει 25 ώρες το 24ωρο. Καλά, θα φτάσω και το κεφάλαιο ως πατέρας. Δηλαδή ναι, έχω μεγάλη περιέργεια. Συγκινούμε πολύ, ρε παιδί μου, δεν ξέρω γιατί. Τι πάει τώρα στα 28 μου χρόνια, στην 20 χρόνια πήρα. Και συνεχώς συγκινούμε τόσο πολύ. Κοίτα, σε αυτή σημαίνει, την ηλικία. Σημαίνει ότι έχεις γίνει καλύτερος από πριν. Μα είμαι πάρα πολύ ευσυγκίνητος, ρε Σελίτα. Δεν ξέρω γιατί. Τι, γιατί πράγματα. Δεν ξέρω, τα πάντα. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να είναι μια φορτισμένη στιγμή ή μια κουραστική μέρα ή κάτι που θα ακούσεις και ένα καλό λόγο και εσύ έχεις το μυαλό, αλλά και είσαι πιεσμένος. Δεν ξέρω γιατί σημαίνει αυτό το πράγμα. Αλήθεια δεν ξέρω. Γιατί. Ή αν δω κάτι στην τηλεόραση, ιδίως από τα αδελφία. Εντάξει, εγώ αγαπώ πολύ τους ευσυγκίνητους ανθρώπους. Είναι η ράτσα μου. Είναι κακό όμως αυτό. Και επίσης, όχι. Δεν και είναι. Όχι, είναι επικίνδυνο καμιά φορά. Γιατί? Μπορεί να εκτεθείς, ρε αδερφέ. Να αρχίσεις το κλάμα και μπροστά στην κάμερα. Oh.
Εμένα μου έχουν βγάλει τραγούδια. Δεν πειράζει, ας βγάλουν τραγούδια. Το θέμα είναι να υπάρχει αυτή η αίσθηση εσωτερική. Ναι. Δεν είναι για τους... Mm-hmm. Οι άνθρωποι που έχουν την καλή διάθεση να καταλάβουν, καταλαβαίνουν. Αυτοί που θέλουν να το στραβώσουν, αυτό. Ό,τι και να κάνεις να έχεις υπόψη σου. Σε ευχαριστώ. Ναι. Έχεις φάει και εσύ στη Μούρη διάφορα. Μα δεν είναι. Ναι. Από τη στιγμή που εκτίθεσαι mm-hmm. με την καλή έννοια και η δουλειά σου είναι αυτή, θα υπάρχουν όλες οι απόψεις και είναι σεβαστές. Ο κόσμος όμως δεν ξεχυλιέται εύκολα. Και καταλαβαίνει και τους γνήσιους ανθρώπους και τους ψεύτικους ανθρώπους και αυτούς που προσπαθούν να κοροϊδέψουν. Δεν είμαι σίγουρη. Εγώ είμαι σίγουρος 100%. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που προσποιούνται πάρα πολύ καλά. Όχι, δεν μιλώ για εμάς εδώ ανάμεσά μας, δηλαδή στα κανάλια της Κύπρου. Μιλώ γενικότερα. Έχει ανθρώπους που έχουν ανάγκη την προσποίηση σε δεύτερο εαυτό. Σε show. Ναι. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει και με την ευρύτερη βιομηχανία των ΜΟΜΟΕ. Ναι. Όλα παίζουν ένα παιχνίδι. Εδώ είμαστε πιο οικογένεια. Εδώ τελικά το ΡΙΚ έχει ένα άλλο πρόσωπο. Ναι, και γενικότερα ως Κύπρος είμαστε μια οικογένεια. Και το ΡΙΚ όμως. Ναι, σαφέστατα. Εσύ άρχισες εδώ πότε? Ναι, 91. Βλέπαμε τα πλάνα στην αρχή. Λεγόταν καλοκαιρινό Σεργιάννη. Μα θα τα δούμε τώρα. Ναι. Εν τω μεταξύ θέλω να το πω οπωσδήποτε. Αυτό θα το πω και μετά θα το αγγίξω. Έλα, πες. Ότι μπήκε στην καρδιά μου από τη στιγμή που έμαθα ότι έχεις 18 ζωάκια. Νομίζω είναι περισσότερα. 18 ζωάκια και ένα παιδί. 18 χρονών. 18 χρονών το παιδί. Λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη αγάπη. Την αγαπούμε πολύ, ένα ζεστό πλάσμα, δικό σου πλάσμα. Σας είναι. Λοιπόν, είναι πολύ όμορφη, πολύ έτσι γλυκιά, ακακή. Μερικές φορές εσύ, εσένα σου αρέσει και τη φτύνεις, αλλά δεν το εννοείς. Ποια είναι, η Γαβριέλα. Τη θαυμάζεις. Γαβριέλα. Όχι, δεν τη φτύνω σε καμία περίπτωση, την πειράζω. Γαβριέλα μου, πού είσαι, αγάπη! Σας ακούω, καλό απόγευμα. Το ήξερες και δεν μου πες τίποτα το πρωί, θα σε τσακίσω. Εγώ, μα ξέρεις ότι δεν έχω μυστικά από σένα, αλλά αυτό έπρεπε να είναι έκπληξη. Μιλούσαμε και πριν μια ώρα στο τηλέφωνο, δεν μου πες πάλι τίποτα. Γαβριέλα μου. Το έλεγα. Ναι. Καλησπέρα, Ελίτα μου. Καλησπέρα λοιπόν, σε όλους. Πραγματικά έχετε χημεία όμως, Γαβριέλα με τον Λουκά. Δηλαδή, έχουμε. Έχετε χημεία. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Για δεν είναι εύκολο και είναι σπάνιο πράγμα αυτό και είναι καλά όταν υπάρχουν άτομα τα οποία ανακαλύπτουν ότι έχουν χημεία να την κρατάνε, να την καλλιεργούν και να μην αφήσουν τίποτα να την χαλάσει. Σωστά. Αυτό γιατί το λες τώρα. Έχει δίκιο γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις... Επειδή υπάρχουν διάφοροι, ξέρεις, αυτό το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Καλό από τόσα χρόνια που έχει την τηλεόραση που αν δουν δύο άτομα να συνεργάζονται αμέσως μπορεί να αρχίσουν να λένε διάφορα. Αν δεν είσαι όμως δημωμένος σε αυτό το περιβάλλον, είναι πάρα πολύ εύκολο να πιστέψεις διάφορα που σχολιάζουν και τα λοιπά και να δημιουργηθούν διάφορες καταστάσεις. Σωστά, είναι επικίνδυνο. Εγώ να σου πω κάτι, αυτό που χαίρομαι στο πρωινό, όσο προλαβαίνω να δω, οφείλω να ομολογήσω, γιατί είναι η ώρα που είμαι στο δρόμο, αλλά προλαβαίνω, το αγγίζω λίγο, γιατί μου αρέσετε. Βλέπω ότι έχετε ταιριάξει, δηλαδή... Εντάξει, τον Λουκά, εγώ τον είχα πιο συναισθηματικό, αλλά είναι πολύ εγκεφαλικός άνθρωπος, Γαβριέλα. Είναι. Εξίσου, είναι δηλαδή δεν είναι ότι δεν είναι συναισθηματικός, αλλά εξίσου είναι και εγκεφαλικός. Είναι πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος. Όταν είσαι καλλιεργημένος και όταν έχεις υπόβατρο και όταν έχεις μόρφωση κοινωνική και ακαδημαϊκή, φαίνεται από μακριά Ρίτα μου και είναι πολύ εύκολο να συνεργάζεσαι με ένα τέτοιο άτομο επειδή ξέρεις ότι δεν θα σε εκθέσει, ξέρεις ότι όλα θα σου τα αγγίξει και θα τα δει από όλες τις πλευρές, δεν θα αφήσει κάτι ακάλυπτο, θα υποστηρίξει τους συνεργάτες, τους καλεσμένους. Είναι απόλαυση να συνεργάζομαι τέτοιος με τον Λουκά. Αλήθεια. Και δικιά μου. Άκουγα την αδερφή του προηγουμένως όσο περίμενα στην τηλεφωνική γραμμή. Δεν θα πάει Λουκά μου μόνο η οικογένεια σου και οι συνεργάτες σου και οι φίλοι σου. Το ξέρω. Ό,τι δείξει, αυτό θα πάρει. Εσύ δείχνει μια αγάπη για όλου. Χαρούμενο, χαρούμενο πλάσμα. Αυτό, βέβαια, και αυτό θα πάρει, αγαπημένο μου. Και αλήθεια, για μένα αυτή η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Και για μένα. Θα πέσει, νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα για μένα να προχωρήσω και να ασχοληθώ και με άλλα πράγματα. Και τι λες, Γαβριέλα, ανακοινώνεις κάτι από αυτή την εκπομπή, ανακοινώνεις κάτι. Να
ανακοινώνει ότι με αυτό το. Δεν είναι ανακοινώσει, απλά είναι με αυτό το οποίο νιώθω και έχω αποφασίσει ότι με αυτή την ωραία συνεργασία θα κλείσει τον κύκλο μου στην πρωινή ζώνη. Το ξέρει. Μα το είπε προχθές το πρωί. Μα το είπε προχθές το πρωί. Είμαι τυχερή που μπορώ να το κάνω με αυτό το ωραίο τρόπο. Με αυτή την ωραία συνεργασία με τον Λουκά. Με μια πολύ πολύ ψηλή τηλεθέαση, με ένα πολύ πολύ ωραίο πρόγραμμα και με μια πολύ πολύ ωραία συνεργασία, Γαβριέλα. Αυτό λες. Είναι ωραίο να. Να δουλεύεις και να νιώθεις όμορφα και να πηγαίνεις δουλειά το πρωί και να λες τι ωραία πράγματα θα κάνουμε σήμερα και δημιουργικά για να μπορέσει και ο κόσμος αυτός που μας αφήνει να μπούμε στο σπίτι του πρωί-πρωί να περάσει και καλά μαζί μας. Τι θα κατεβάσει το μυαλό του σήμερα και θα μας κάνει. Τι θα κατεβάσει το μυαλό του και θα μας κάνει σήμερα. Τι θα τραβήξουμε μαζί. Έχετε έτσι αυθόρμητο. Είναι όλα αυθόρμητα. Όλα αυθόρμητα. Ναι. Χθες της είπα, την είδα πως ήταν ωραία ντυμένη. Λέω, άκου να δεις. Θα πάω να βρω το τραγούδι Κορίτσι Πράμα της Βανδύ. Θα πάω να κάνω τους καφές. Θα σου φωνάξω να μπεις και θα μπεις. Και θα κάνεις τη γύρα σου. Εντάξει, εντάξει. Μπαίνει, την βλέπω με ανοιχτό το στόμα, έρχεται δίπλα μου, πατ, πέφτω κάτω. Και λιποθυμά. Τα site όλα, λιποθύμησε ο Λουκάς. Εγώ έτσι έμαθα ότι λιποθύμησε ο Λουκάς. Λοιπόν, στο στούντιο. Και το πίστεψα. Δεν περνάμε καλά. Δεν περνάμε καλά, δεν περνάμε καλά. Και σήμερα μου έβαλε το ένα ωραίο τραγούδι τη Άννα Βύση και τον χορέψαμε και ξεκινήσαμε τη μέρα μας με. Το είδα, σήμερα το είδα. Είναι πολύ ωραίο ότι περιγράφεις ως συνεργασία. Είναι ευλογία να έχουμε αυτού του είδους τη συνεργασία. Το ξέρεις και καλύτερα από εμάς. Έχεις περισσότερα χρόνια στο Ιαλί και ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις συνεργάτες που είναι δίπλα σου και. Πολύ σημαντικό. Ένα ωραίο αποτέλεσμα. Δεν είναι ο καθένας το εκεί μονομάχος και όχι. Εγώ είμαι και κανένας άλλος. Η ομάδα θα κάνει το καλό πρόγραμμα. Σωστή. Και το καλό αποτέλεσμα. Και όλοι μαζί από κάθε σημείο την καλή τηλεόραση, Γαβριέλα. Ήθελα να ρωτήσω, Γαβριελάκη μου, πριν κλείσουμε, πρώτα απ' όλα σε κλείνουμε για εκπομπή. Το έχουμε, δηλαδή μετά από όλο αυτό που είπες, θα έρθεις, γιατί πρέπει να αποτιμήσουμε και τα χρόνια που έχεις δουλέψει με τόσο μεράκι. Και εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι ήσουν μια πολύ ζεστή αγκαλιά μέσα στο ΡΙΚ για μένα και δεν ξεχνώ ποτέ. Και σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Μα είσαι τόσο αγαπητή, τόσο άνθρωπος. Μην το λες. Τι θα μπορούσα άλλο να κάνω. Λοιπόν, επειδή μιλούμε για τον Λουκά όμως, αυτό το που πραγματικά θέλεις έτσι και τον καθορίζει και είσαι πιο στενή του συνεργάτης, γιατί την ώρα που είμαστε στο γυαλί, ένας Θεός ξέρει, εκείνη την ώρα είμαστε περίπου πάνω σε ένα πολύ λεπτή κλωστή και περπατάμε. Αυτό που έχει ζήσει και θέλεις να το πεις για τον Λουκά, Γαβριέλα. Αυτό το οποίο έχω να πω για τον Λουκά, ότι είναι μια προσωπικότητα τόσο χαρισματική, που τραβάει σαν μαγνήτης και τους καλλιτέχνες και τα άτομα τα οποία. Οι επιστήμονες, όλοι θέλουν να έχουν επαφή μαζί του για να μοιραστούν κάποια πράγματα, για να ακούσουν και την δική του άποψη. Και πες μου κάτι. Μία λέξη το χαρακτηρίζει. Είναι χαρισματικός. Χαρισματικός. Πες μου κάτι. Είναι και δουλευταράς, δεν είναι? Είναι πάρα αυτό πολύ... μου βγάζει, δηλαδή αυτό είναι υπόθεση, δεν το ξέρω. Το υποθέτω. Είναι δουλευταράς. Ναι. Έχει μεράκι. Σταμάτα ρε παιδί μου, φτάνει αρκετά. Περίμενε, εσύ κάναμε την νησιά, δηλαδή τώρα. Σταμάτα ρε παιδί. Φτάνει, δεν χρειάζεται. Αμάν, σ' αγαπάω. Θα κατεβεί ο φωτιστής και δεν σου κάνει παρατήρηση. Ωραία, πες και το ελάττωμα. Πες και το ελάττωμα. Πες και το ελάττωμα που έχεις βιώσει. Όλοι έχουμε ελαττώματα. Κοίτα, τα ελαττώματα δεν είναι, απλά είναι πολύ ευαίσθητος. Το είπε ο ίδιος. Αυτό ίσως το κάνει λίγο ευάλωτο. Αλλά είναι μια άλλη ιδιαιτερότητα που την αγαπάμε και την αποδεχόμαστε και πρέπει να το σεβαστούμε ότι άνθρωπος έχει μια ευαίσθητη πλευρά που δεν πρέπει δηλαδή να την προκαλούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γαβριέλα μου. Θα πρέπει να προχωρήσουμε καταλήγοντας. Ωραία. Φιλιά από μένα. Σε αγαπούμε, σε ευχαριστούμε. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή του. Και σε σένα. Να είναι πάντα χαμογελαστός και να μην επιτρέπει σε κανένα να του βάλει συνεπάγια στο χαμόγελο και στην καλοσύνη που έχει στην καρδιά του. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
και σε σένα ό,τι καλύτερο, φιλιά πολλά σε όλους. Να είσαι καλά, κούκλα μου. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις, σου αξίζει. Δύο λέξεις την χαρακτηρίζω. Είναι ευαίσθητη και πανέξυπνη. Και άκακη, Λουκά. Εντελώς. Ναι, άκακη. Δηλαδή, εκείνο που θα πει θα το πει, οι άλλοι μπορεί να το παρεξηγήσουν, να το τραβώσουν στο δευτερόλεπτο. Αλλά θα στο πει. Και επίσης τοτική, που είναι πολύ σημαντικό. Εγώ δεν τη γνώριζα. Τη έλεγα ένα καλημέρα, η Ασκουαβίλα μου τι κάνει στους διαδρόμους. Τίποτα περισσότερο. Και μετά που προέκυψαν οι υπηρεσιακές ανάγκες για το πρωινό, έτσι προέκυψε και η συνεργασία. Εντελώς τυχαία. Και όμως βλέπεις, έδεσε. Έδεσε και το εισπράττει το κοινό. Χαίρομαι πάρα πολύ κάθε μέρα. Δηλαδή, αν υπάρχουν μέρες που θα απουσιάσει ή θα απουσιάσω, δεν ξέρω για την ίδια, αλλά για μένα. Είναι σαν να και είναι άδειος ο καναπές. Ναι, σου λείπει αυτό. Ναι, γιατί θα πεις μια κουβέντα, θα σου πει μια άλλη, θα απαντήσεις, θα κάνεις και ένα λογοπαίγνιο, θα χαμογελάσεις, θα περάσεις καλά. Η εντύπωση που δίνεται είναι ότι εσύ είσαι ενορχιστρωτής και η Γαβριέλα παίζει το πιο καλό βιολί. Όχι, δηλαδή... όχι, είμαστε μαζί στην προσπάθεια αυτή της παρουσίασης. Γιατί πίσω από αυτή την προσπάθεια είναι και η συνάδελφη Φανός Χρυσάνθου και η Σόνια Δημήτρη. Και η συνάδελφος Μαρίνα Κολέτη στο ρεπορτάζ. Και όλοι οι συνάδελφοι που είναι και εδώ τώρα σε όλες τις υπηρεσίες. Ναι, οι αθέατοι ήρωες μας σώζουν άπειρες φορές κιόλας. Άρα από εκεί και πέρα δεν είναι αυτός ο σκοπός μια εκπομπή. Θα πρέπει να συμφωνήσεις μαζί μου. Ούτε φεύγοντας από εδώ θα την βάλεις στο port bagage του αυτοκίνητου και θα την πάρεις μαζί σου. Ούτε και εμείς το πρωί θα την βάλουμε σε μια σακούλα και θα την φέρουμε την άλλη. Εσύ μπορείς να μιλήσεις πολύ γι' αυτό και περιμένω να σε ακούσω, γιατί έχεις περάσει και θα τα δούμε στη συνέχεια. Δηλαδή τα μαζέψαμε και είδαμε ότι βρίσκεσαι και μπροστά και πίσω και γύρω-γύρω πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα, ήσουν ο πρώτος που έκανες πρωινό στην Κύπρο. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, δεν ξέρω, να πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα που ζήτησε να μιλήσει. Δεν μπορώ να το καθυστερήσω, όχι, ούτε καν να το αφήσω σε χρόνο πίσω. Πολύ σημαντικό τηλεφώνημα. Ποιο είναι? Πολύ αυθόρμητο, πολύ έτσι ζεστό. Και θα την ακούσουμε. Καλό απόγευμα σε εσάς. Καλό απόγευμα. Η μαμά. Τη φωνή αμέσως. Ελισάβετ. Τρώγαμε μαζί, δεν μου είπες τίποτα. Δεν το ξέρε ούτε η ίδια. Α, δεν το ξέρε ούτε η ίδια. Ναι. Τώρα το αποφάσισα. Α, πήρες τώρα... Α, μάλιστα. Η μαμά μου, Ελισάβετ. Λοιπόν, κυρία Ελίτα, για τα προγράμματα σας. Σας ευχαριστούμε. Καθημερινά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όλη η οικογένεια έχετε υπέροχα ονόματα. Ναι, πολύ ωραία ονόματα. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω δύο λόγια για τον Λουκά. Παρακαλώ πολύ, θέλουμε να ακούσουμε. Δύο μόνο. Δύο λόγια θα πω. Ναι. Είναι πολύ καλό παιδί, είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Και εγώ για σένα. Και τον ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη που μου κάνει τόσα χρόνια. Αγάπη μου. Το λιγότερο. Για την οικογένεια. Το λιγότερο. Είστε μια υπέροχη μητέρα και να χαίρεστε το γιο σας, να χαίρεστε όλα σας τα παιδιά. Είναι μια πηγή χαράς, αισιοδοξίας και πολύ δομημένο παιδί ο Λουκάς ο Χάματσος και συνάδελφος. Του εύχομαι να είναι πάντα καλά και να γελά πάντα. Να είστε καλά, κυρία Ελισάβετ. Να είστε καλά. Σ' αγαπώ, μαμά. Σε ευχαριστώ. Τι να εγώ κάνω, αγαπώ τι... κάθε μάνα και πόσο μάλλον την μητέρα της δικής σου. Μα είναι ποτέ δυνατόν που... να μην κάνεις τα πάντα για τη μητέρα σου ή τους γονείς σου. Δεν είναι αυτοί που προσέφεραν όλη τους τη ζωή για σένα. Είναι ποτέ δυνατόν. Είναι και πολύ... να μου λέει ευχαριστώ, δεν το δέχομαι, όχι. Είναι εγώ πολύ ευχαριστώ. Γλυκιά, γλυκός είναι άνθρωπος. Γλυκύτατος άνθρωπος. Ναι. Μορφωμένος, προσγειωμένος, ανοιχτόμυαλος πάντα πιο μπροστά από την εποχή της. Ναι. Εργάστηκε επί χρόνια στη δημόσια υπηρεσία, στην εκπαιδευτική, στα σχολεία, στο γραμματιακό προσωπικό. Άρχισε από το γυμνάσιο Τρικόμου. Εργάστηκε νωρίτερα στο Υπουργείο Εσωτερικών, εδώ στη Λευκοσία, σε χρόνια δύσκολα του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα. Ένας άνθρωπος χαρισματικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που την... αν είχα και δεύτερη θα διάλεγα μόνο αυτή. Οπότε εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα κάνει για μας. Αυτή τη χαρά και αυτή την δομημένη προσωπικότητα που εγώ το λέω αυτό ότι έχεις και άκουσαμε και τους άλλους βεβαίως, αλλά είναι δική μου, έτσι, δικό μου συμπέρασμα. Είναι δίχως άλλο από την μάνα και τον πατέρα. Είναι η πρώτη μας... Είναι αλήθεια. Το πρώτο μας καταφύγιο είναι άνθρωποι... Είναι και η βάση. Η βάση, εκεί είναι η πραγματική εκπαίδευση. Αν αυτή η πολυθρόνα δεν έχει σωστή βάση, σε κάποια φάση θα πέσει. Ναι. Και θα πέσει και αυτός που είναι πάνω. Με τι αρχές μεγάλωσες, τι έβλεπες, τι άκουγες στο σπίτι σου? Μουσική άκουγες, γι' αυτό μουσική, βγήκε αυτός ο μουσικαρέος. Ναι, βεβαίως, μουσική. Ναι. Ο παππούς, ο ένας από τους δύο, ήταν και ψάλτης. Νέο ψάλτης, στο κατεχόμενο Τρίκομο.
μία ζεστασιά θυμάμαι και μία ηρεμία. Ναι. Πέραν από την τραγική περίοδο του 1974, του Ιούλη και του Αυγούστου. Τι ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι στο άνθος της νιώτης τους. Ναι, όπου ήταν εκεί που δημιουργήσαν την οικογένειά τους, το σπίτι τους και σιγά σιγά έπρεπε να κατασταλάξουν για να χαρούν τους καρπούς. Μπήκαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο, η μαμά μου με μια κοιλιά στο στόμα γιατί ήταν 7 μηνών. Τι λύση μάχη. Ναι, εγώ 6, ο Γιώργος, ο Μάριος 4. 4 χρονών και μια βαλίτσα ξύλινη, την έχουμε ακόμη, αυτή που ανοίγει με δύο αυτάκια ανοιχτή. Τότε, έτσι ήταν τότε. Αυτή μόνο, τίποτα άλλο. Και μετά πού πήγατε? Λεμεσό. Το θυμάσαι όλο αυτό που φέρατε? Όλο. Θυμάσαι και τα μπαμπούμ? Θυμάμαι τα αεροπλάνα που έκαναν βυθίσεις στον κόλπο του Σαμοχώστου και βομβάρδιζαν. Θυμάμαι το βράδυ το μεταδάχτυλο που και εγώ ήταν και ήταν ένα πορτοκαλί κόκκινο πράγμα. Θυμάμαι τα πλοία στον κόλπο του Σαμοχώστου που κανονιοβολούσαν. Τρέχαμε κάτω, ήταν διόρθωτο το σπίτι και είχε πέτρινη σκάλα και τρέχαμε κάτω από την πέτρινη σκάλα. Τα είχατε έτσι μου για να σωθούμε. Έζησε στον παράδεισο εσύ όμως το Βαρόσι, την Αμόχωστο. Ναι. Μιλούμε για τον παράδεισο. Θυμάμαι. Περιοχή Κερίνια πάνω, Ριζοκάρπας, ομόρφη είναι. Όχι ότι δεν είναι η υπόλοιπη Κύπρος, αλλά... Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι μια άλλη άβρα. Την παραλία, θυμάμαι την γιορτή του πορτοκαλιού. Κλείνω τα μάτια μου και τα βλέπω μπροστά μου τα άρματα. Τα θυμάμαι. Θυμάμαι τη γιορτή του κατακλυσμού το βράδυ με τα πυροτεχνήματα. Όλα αυτά τα θυμάσαι. Θυμάμαι, θυμάμαι το παγωτό τριαντάφυλλο. Ήταν ένα παππού ο οποίο γύριζε με ένα ποδηλατάκι. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Σε μια ήρεμη πόλη, Ναι, δεν το ξαναβρήκα ποτέ με αυτό το παγωτό. Τριαντάφυλλο. Θα σου φέρω εγώ. Ναι, θα σου το φέρω. Ίδιο. Τώρα που το... Δεν θα είναι το ίδιο. Όχι. Δεν θα είναι το ίδιο. Θέλεις αυτό το ίδιο. Ναι. Δεν ξέρω γιατί ήταν εκείνο το παγωτό. Έχει μείνει χαραγμένο. Είναι όλο μαζί. Μετά τα πρωινά και τα απογευματινά σχολεία, γιατί ήμασταν πάρα πολύ στην προσφυγιά. Τα συσίτια. Συσίτια έχουμε και τώρα. Ναι. Ένα ποτήρι ζόγαλο ήταν τότε, μια φέτα ψωμί με βούτυρο και ζάχαρη. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε. Όχι. Συνέχισε. Μία μπάρα από γάλα σκόνη, το οποίο μας έδινα στο σχολείο. Δύσκολη καιρή. Όμως η μαμά και ο μπαμπάς ήταν πάντα. Πού φιλοξενήθηκατε? Πουθενά. Πήγαμε, τρέξαμε προς βουνά μεριά για λίγες μέρες σε κάποιους γνωστούς, αν θυμάμαι καλά. Η μαμά μου σίγουρα θα μπορούσε να μας διορθώσει. Και μετά καταλήξαμε στη Λεμεσό. Εκεί άρχισαν σιγά σιγά και ενοικίαζαν σπίτια οι γονείς μου και μέναμε. Με πολύ κόπο και στερήσεις. Ένα πράγμα που μου είναι χαρακτηριστικό και δεν μπορώ να το ξεχάσω. Όλος ο κόσμος μας είχε περιλάβει με πολύ αγάπη. Υπήρχαν όμως και ακόμα οι συμπατριώτες που και τώρα υπάρχουν. Που έλεγαν, άκουγα έτσι χαρακτηριστικά, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, στον πάνω όροφο που φώναζαν οι ιδιοκτήτες του σπιτιού στα παιδιά τους και λέγανε, φάε το φαγητό σου γιατί φωνάξω τους πρόσφυγες που είναι από κάτω να έρθουν να στο φάνε. Και μου μείνει από τότε αυτό. Δεν το κρατάω με κακή, απλά. Καμιά φορά στην παιδική ηλικία κάποια. Μένει ήχη... κάτι. Ναι. Μένει μένουν. Κάτι. Α, και πρέπει να σου πω ότι όποτε ακούω τις σιρήνες να ηχούν, πετάγομαι πάνω από το κρεβάτι. Για χρόνια πολλά πεταγόμουν και πήγαινα και άνοιγα και την Αγγελόπορτα του σπιτιού εδώ στη Λευκοσία και λέγα γρήγορα να φύγουμε. Ναι, είναι φοβερό. Εσωτερικά αυτό το πράγμα το οποίο είναι. Βέβαια είναι το λιγότερο που μπορούσαμε να πάθουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν αγαπημένα άτομα που δεν ξέρουν ακόμα που είναι, που έχουν βιαστεί, που έχουν περάσει την οδύνη στη χειρότερη της μορφή. Μου έκανε όμως εντύπωση που ανάφερες και μου αρέσει αυτό που ανέφερες για τους πρόσφυγες σήμερα. Ότι συνομιλώντας με τους ανθρώπους μου άρεσε ότι δίπλα μας συμβαίνει όλο αυτό που συμβαίνει και δεν πρέπει να το ξεχνούμε και μέσα από τη δική μας εμπειρία. Εμένα με κάνει κομμάτια. Ναι. Το να βλέπω σε φωτογραφίες τα παιδιά να τραβάνε τα σηματοπλέγματα. Είναι μπρούμητα πνιγμένα στην άμμο, εμένα μου κόβει τα πόδια. Έχεις μια ευαισθησία με τα παιδιά και τα σκυλιά. Ναι. Έχεις. Την έχω. Λοιπόν, θα πάρω δύο τηλεφωνικές και ερχόμαστε. Κύριε Δημήτρη, είναι από τον κόσμο που θέλει να μας μιλήσει. Κύριε Δημήτρη, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Γεια σας Ελίτα, γεια σου Λούκα. Γεια σας κύριε Δημήτρη. Ο γνωστός Τάκης από την Κύψου είναι γνωστός. Φιντοπίτης. Μάλιστα. Εξαιρετικός άνθρωπος. Τάκης Μήτας από την Κύψου. Και με βιβλιογραφία. Ωραία, ωραιότατα. Ναι, έγραψα το βιβλίο Κύψου της Μεσαρκάς σου. Μπράβο. Να έρθει να το πάρεις
Ναι. Θα έρθω. Μην νομίζετε ότι δεν ήρθα γιατί δεν ήθελα. Ακόμη δεν βρήκα τον χρόνο. Θα έρθω όμως. Σας υποσχέθηκα. Σε βάζουν ποτέ δουλειές στο ρίχνι. Είναι πραγματικά η ζωή εδώ για όλους είναι. Και όταν έχεις και πρόγραμμα. Ναι. Αν μπορώ να μιλήσω, να πω κάτι για τον. Πείτε το, παρακαλώ. Πείτε το. Για τον παππούν του τον Λούκα, τον Χαματσόν. Όχι Λούκα. Ο Λούκας του Χάματσου είχε καφενείο και οφταγίδικο. Με οφτόν κλέφτικο. Όχι κλέφτικο, δεν το λέγαμε κλέφτικο. Οφτόν του Λούκα του Χάματσου. Ήταν χαρακτηριστικό. Έτσι, ήταν χαρακτηριστικό. Όλοι μεθακά, όλοι οι ταξιδιώτες προς τον Απόστολο Ανδρέα, όλοι οι μισοί Κύπρος έχει φάει από γύρω το αυτόν. Έκανα και παρέμβαση στην πρωί την εκπομπή μια ημέρα και τους είπα μαγειρέψετε το μια μέρα και υποσχέθηκε ότι θα το κάνει. Ναι, βεβαίως και θα το κάνω. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να ανάψεις φούρνο από το απόγευμα του Σαββάτου ως την άλλη ημέρα. Α, τόσο καλά. Και να το σιλώσεις κιόλας. Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη μου. Με τον πυλό. Σας ευχαριστούμε που πήρατε τηλέφωνο. Ευχαριστούμε πολύ. Θυμούμε τον Μακαρίτη, τον πατέρα του, τον Γιώργο, τον Κόκο, που λέγαμε. Ναι. Ήταν δάσκαλος ο πατέρας. Συνέχισε μετά που έβγαινε με σύνταξη ο δάσκαλος, ήταν που φεγγεί στο ΑΠΟΕΛ. Ναι, και συνέχισε το 8 του Λούκα του Χάβατσου στο ΑΠΟΕΛ του τη χρόνια. Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη μου. Θα μας πει και ο ίδιος ο Λουκάς όσα θέλει να μας πει γύρω από το. Αλλά είναι πολύ όμορφο και με φαίνεται έτσι ένα ζεστό χρώμα στο πρόγραμμά μας με όλες αυτές τις αναφορές. Αυτό που είναι μέσα στη ψυχή του Λουκά, είμαι δίχως άλλο σίγουρη. Ήταν το καφενείο, ήταν στον κύριο δρόμο του χωριού. Και εκεί περνούσαν όλοι. Και ήταν σημείο αναφοράς και σταθμό. Και τι ωραία χρόνια. Ήταν άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Κύριε Γεωργίου, σας ακούμε και εσάς. Θέλω λίγο σύντομα όμως για να προλάβουμε να το ρωτήσουμε 5 πράγματα. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Καλό απόγευμα, κυρία Λίτα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα και στον καλεσμένο σας. Γεια σας, κύριε Γεωργίου. Θα είμαι πολύ σύντομο. Ευχαριστούμε. Και να πω ότι είναι μεγάλη σου τιμή, κυρία Λίτα, που έχεις το πρόγραμμα σου. Βεβαίως είναι, βεβαίως είναι και τον αγαπώ πολύ και τον εκτιμώ. Τον χιουμορίστα να πω. Ναι. Και όχι μόνο, αλλά μεγάλη τιμή και στο ΡΙΧ που έχεις συστάξεις τους έξω και τους ανθρώπους. Δίχως άλλο. Και να του πω πριν κλείσω να προσέχει όταν σηκώνει βάρος. Ναι. Τι έπαθε, η Γαβριέλα σκόνω. Να στραφώ λίγο πίσω την Πέμπτη μου, πιάσε τη συνάδελφο του πάνω και την μετέφερε στο. Ναι. Αλλά δεν λιποθύμησε. Δεν λιποθύμησε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ναι, την επίδραση. Να πάξω τα πόδια για τις είπες. Έχουμε ένα πολύ αγαπημένο άνθρωπο. Το ξέρω ότι τον αγαπάς και εσύ πολύ και εγώ. Ναι. Να τον βγάλουμε τώρα να μας μιλήσει. Ποιος αυθόρμητα είναι. Πήρε τηλέφωνο. Κοίτα, εμένα είναι το καταφύγιό μου. Και πιστεύω ότι και το δικό σου. Για να ακούσω, ποιος. Να τον ακούσουμε. Δικός μας άνθρωπος πάντως, εδώ, του ΡΙΚ, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, κυρία Λίτα. Κατάλαβε. Όχι. Συνεχίστε. Όχι, ακόμα. Να σου πω την αλήθεια, δεν ήξερα ούτε εγώ ποιος είσαι, ούτε εγώ να σε καταλάβαινα. Ακούγεσαι πολύ διαφορετικός από αυτό που είσαι. Α, ναι. Λοιπόν, πες τώρα, μας αγαπάς, όσο σε αγαπούμε. Σας αγαπώ πάρα πολύ και το ξέρετε. Ο Κωνσταντίνος. Ναι. Κωνσταντίνε. Και εμείς αγαπάμε. Καλησπέρα, Ελίτα μου. Μιλούσες τόσο χαμηλότονα και χαμηλόφωνο που λέω. Τι κάνεις, Κωνσταντίνε. Χαμηλά στο σώμα. Σε βλέπω. Σας βλέπω. Είναι. Μιλώ εκ μέρους όλων των συναδέλφων, όχι μόνο από μένα, γιατί ο Λουκάς για μας είναι από τα πιο αγαπημένα παιδιά των Καμαρινιών. Λοιπόν, είναι ένας άλλος κόσμος πολύ αγαπημένος οι συναδελφοί κάτω, Κωνσταντίνο μου. Ναι, είναι το καλημέρα που θα πεις. Ναι, είναι το εγώ το θεωρώ καταφύγιο για μας. Είναι, ναι, και σας ευχαριστούμε ένα προς ένα. Είναι πάντα εκεί για σένα. Ο Λουκάς μαζί με την Γαβριέλα. Είναι πάντα δύο παιδιά τα οποία κάθε πρωί έρχονται πάντα με το χαμόγελο τους, ευδιάθετοι να κάνουν την εκπομπή και μας δίνουν και εμάς περισσότερη ενέργεια για να δουλέψουμε. Εμείς που δουλεύουμε πίσω από τις κάμερες, για να βγουν οι εκπομπές μας ακόμη πιο καλές. Σωστά. Και δίχως εσάς δεν γίνεται τίποτα. Είναι ένα παιδί ευδιάθετο, μα περισσότερο είναι ένας πολυτάλαντος ο Λουκάς. Όχι, κάνει ο Λουκάς, σε καταφέρνει, τον αγαπώ και το ξέρει και του εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εγώ σε αγαπώ.
Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη και τα καλά σου λόγια. Είναι πολύ και εσύ καλύτερα. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνο. Η αγάπη μας είναι μεγάλη για εσάς και για σένα. Και είναι υπέρβαση το ότι βγήκε. Ναι, ναι. Γιατί ξέρω ότι δεν θέλουν ναι, πραγματικά να δεν θα το έβαζε ποτέ το μυαλό μου ότι θα ναι. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος, εξαιρετικός, όπως και όλοι οι συνάδελφοι κάτω. Αλλά ρε παιδί μου, έχουν και εκείνο το κάτι παραπάνω που θα ενδιαφερθούν και θα σου πούν, μα ξέρεις αυτό είναι έτσι, πρόσεξε εκείνο, αλλιώς κάνε εκείνο. Πέρα από το να σε ρωτήσουν πώς είσαι και αν είσαι καλά. Νιώθεις ότι πας στην οικογένειά σου. Ναι, και ότι υπάρχουν άνθρωποι που σε φροντίζουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να πάμε να δούμε, μόλις μπορέσει ο Μαρίνος Γιαννάκη, διάφορες τηλεοπτικές στιγμές δικές σου. Είναι έτοιμο. Ωραία. Γιατί πραγματικά δηλαδή έκανες πολλά πράγματα. Εντάξει, είπαμε, είμαι 28 χρονών, σε 20 χρόνια πήρα. Όμως, είναι πολλά χρόνια. Όμως, δεν σου φαίνεται. Ναι, στα 48 δεν μου φαίνεται. Δεν σου φαίνεται. Εκείνο που σε προδίδει είναι ο γιος σου, που είναι πόσο ο γιος σου. Ο γιος μου είναι 18. Να σου ζήσει, ευχαριστώ Λουκά. Και εσένα τα παιδιά σου. Να σου ζήσει. Μια κόρη έχω κι εγώ. Ναι, έχουμε ναι. από ένα παιδί και ξέρω ότι του έχεις πολύ μεγάλη αδυναμία. Η ζωή σου και μεγαλύτερη, θα λέγα. Η ζωή σου και η ψυχή σου. Ναι, είναι... ναι. Μα θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Και είναι Λοκατσής. Είναι, ναι. Είναι ναι. στις ειδικές δυνάμεις. Είναι ναι. Φαντάρος. Πρέπει να είσαι περήφανος. Πάρα πολύ. Πολύ. Πάρα πολύ γιατί είναι νούσιμος ναι. και ισορροπημένος. Και έχει και πολύ χιούμορ. Mm-hmm. Είναι απίστευτο να το βρίσκεις σε νεαρή ηλικία ναι. πια. Είστε φίλοι. Πάρα πολύ καλοί φίλοι. Και μαζί, συνέχεια. Mm-hmm, ναι, mm-hmm. Περνάμε πάρα πολύ. Τι ωραίο, τι σπουδαίο πράγμα. Ναι. Πάμε να δούμε λίγο τις στιγμές σου από την πορεία σου, αλλά ναι. μια ερώτηση. Για πες. Την οποία βρήκα πολύ 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 ενδιαφέρουσα. Έλα. Ότι ακούω. Αν επέστρεφε ο χρόνος, ναι. δεν θα έκανες το ίδιο. Όχι, δεν θα το έκανα. Και θέλω να επιστρέψω για να το συζητήσουμε. Πάμε να δούμε τον Λουκά Θάματσο σε πολλές καλές στιγμές τηλεοπτικές της ζωής του και ερχόμαστε πίσω. Έλα μαζί μου κάπου να πάμε χέρι με χέρι. Ένα περίπατο σε ένα παράδεισο σε κάποια αστέρι. Έχω ένα μυστικό που τη ζωή μου έχει αλλάξει και πρώτη μου τώρα με πλημμυρίζει χαρά. Έχω ένα μυστικό που τη ζωή μου ομορφαίνει, μα με το σκοπό ποτέ μου να σας σκοπό. Πάμε κι άλλες πολιτείες να βρεθούμε σε εμπειρίες λιθρωτικές. Αν το θες. Έχω μια κυβωτό που πιάνει τα κατώ κι από τα φιλιστρίνια μαύρα νερά λουστρίνια τα κοιτώ. Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια κι ήτανε κι ένας βλάρος με ολόνες καθερά κι όλο την κοντοζύγωνε για να δει Σκανδινάζια και τις στερούγες του έτρεχε στα γάλανα νερά. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ροδινό γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Μην μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας λύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε και άλλες στιγμές. Ναι, αυτή είναι η πρώτη τηλεοπτική εκπομπή. Ναι. Εγώ ήταν καλοκαιρινό σε Γιάννη, το 1990. Μιλούμε η πρώτη. Τηλεοπτική εκπομπή. Να το στρίψω αριστερά ή δεξιά. Κάνει συνέντευξη από τον. Τον καπετάνιο, ναι. Και έπεσε και το τιμόνι. Το 97. Ένα. Ένα. Είναι η χρονιά που γέννησα την Ελεονόρα. Ε, είδες. Ήσουν μικρός, μωρό. Και τριανταφυλένιος. Χωρίς ρητίδες, ρε Σιελίτα. Το ίδιο είσαι και τώρα. Απλά είσαι πιο αδύνατος, μου φαίνεται. Α, ναι, βέβαια. Είχες τρακ. Όχι, ήμουνα μικρός και... Τραγουδάς. Ναι, όταν σου λέω εγώ τον άκουσα τώρα που τραγουδούσε, τραγουδάς. Α, το μαλλί μου. Υποψηφιότητα για Eurovision. Για Eurovision. Μια χαρά το μαλλί σου. Είδες, ο χρόνος κάνει καλό.
Πολύ πιο όμορφος είσαι τώρα, Λουκά. Ναι. Α, εδώ είναι η παρουσίαση στο Μόντε Καπούτο των... Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε. Ναι. Τετάρτη 14 Νοεμβρίου, Μόντε Καπούτο, ζωντανά από τη Διαμεσό και από το δεύτερο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΤ. Πότε αυτό? Είναι ο διαγωνισμός Miss Tourismos 2001. Ναι. Πολύ ομορφιά στο πλατό. Eurovision. Πολύ ομορφιά. Miss Tourismos. Και ναι. Πολλή δουλειά εδώ. Αυτό είναι το 1997. Πάρα πολλά και ενδιαφέροντα να συζητήσουμε. Εδώ αρχίζει και φημίζει την εικόνα που έχει τώρα. Σήμερα. Βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα και το θερμό σα χειροκρότημα για να δείξουμε την παρουσία μα εδώ απόψε. Λοιπόν, τα έχουμε τελικά αυτό όλα. Τα έχουμε όλα και τα έχουμε μαζέψει και ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά, την Έλενα που έκανε. Πάρα ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Έλενα σου. Ναι. Έτρεξε για μέρες, να ξέρεις. Ναι. Και με πάρα πολύ αγάπη και ευαισθησία και την ευχαριστώ από καρδιάς. Και μου είπε κιόλας ότι μου λέει είναι απίστευτος άνθρωπος. Αλήθεια, δηλαδή, ναι, απίστευτος. Αυτό ήταν το δικό της. Ευχαριστώ. Ήταν πάντα με το χαμόγελο και την καλή διάθεση και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύεις ότι μερικοί σε έχουν παρερμηνεύσει, σε έχουν στη δουλειά μας? Α, στη δουλειά. Γι' αυτό εκπλήσονται όταν σε γνωρίζουν. Δηλαδή, είχες θέματα να μην σε κατανοεί κανείς ή να μην κατανοεί ποιος είσαι και πώς είναι ο χαρακτήρας σου? Υπήρξε. Ναι. Υπήρξε ένα και αυτή η περίοδος. Βγάζεις δηλαδή μια εικόνα άλλη εκτός τηλεόραση. Ξέρεις, βλέποντας έναν άνθρωπο να δουλεύει στην τηλεόραση, οι περισσότεροι νομίζουν ότι έχει ένα καλάμι καβαλημένο και προχωράει. Έχει τη μύτη ψηλά και δεν καταλαβαίνει. Μερικοί την έχουν, Λουκά. Πρόβλημά τους. Ναι. Μερικοί την έχουν. Πρόβλημά τους. Αυτό είναι λάθος. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι μια λεπτή κλωστή. Είσαι κλειστός όμως πίσω από τις κάμερες. Α, μα σου είπα ότι αν δεν το κάνεις, γίνεις κομμάτια. Μία ζωντανή εκπομπή τηλεοπτική 2 ώρες τη μέρα είναι αρκετή για να μπορέσεις να ηρεμήσεις για το επόμενο 24. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο την πορεία σου. Δηλαδή, σπούδασες Royal School of Music. Α, ναι, είχα αρχίσει με το βιολί, το άρχισα από, μόλις ήρθαμε από την προσφυγιά στη Λεμεσό. Ναι, είχες έφεση δηλαδή για την. Με έβαλε η μαμά μου, χάρη στη μαμά μου. Ναι, και εγώ δεν... άρεσε. Ναι, και στην πορεία. Και εγώ έβαλα το παιδί μου διάφορα, αλλά δεν της άρεσε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και τελείωσε το Royal School of Music του Λονδίνου. Μπράβο. Μέχρι το Great 8. Και φοίτησα και στο Εθνικό 2 Αθηνών. Παράδειγμα, είναι η αγάπη σου η μεγάλη είναι, ναι, το βιολί. Βιολί πρώτο. Ναι, ναι. Όχι, ο Γιώργος μου πρώτο. Ναι, εκτός από... δεν μιλάω για ανθρώπους. Λοιπόν, μιλάω για βιολί. Μουσική. Μουσική. Έχεις ωραία φωνή. Έλα, ρε Σιελίτα, έχω ωραία φωνή. Έχεις. Τα αυτιά μου ακούνε. Λόγω του βιολιού πρέπει να ακούς και να πατάς σωστά τις νότες. Το ξέρεις πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω ωραία φωνή. Ναι. Εντάξει. Θα πατήσω τις νότες σωστά. Καμιά φορά τις τσαλαπατάω κιόλα τις καημένες. Εντάξει. Έκανες όμως εκπομπές με την Βίβια Κανάρη, Αντζη Ρίγα, Μαρίνα Μαλένη, Ελπίδα Ιακώβου. Εντάξει, το ελπιδάκι μας και τη Βίβια την έχουμε. Ναι, βεβαίως. Με τη Μαρίνα Μαλένη αρχίσαμε το 96. Απόγευμα. Απόγευμα, ναι. Πώς σου φάνηκε το απόγευμα? Ήταν αυτή η ώρα ακριβώς. Ώρα Κύπρου, το λέω ακόμα. Ώρα Κύπρου. Ναι. Ώρα Κύπρου λιγότερο. Ένας γλυκύτατος άνθρωπος και χαρισματικός η Μαρίνα. Ναι, δίχως άλλο. Και δοτικός. Και σπάνιος, σαν μαργαριτάρι. Συνεργάστηκες λοιπόν σε διάφορες... και αρχίσες από Αντένα. Ήταν Αντένα η πρώτη σου? Όχι, στο ΡΙΚ, το 1991. Γιατί πήγες Αντένα? Είχε ανοίξει το τηλεοπτικό κανάλι. Ναι. Είχα κάνει αίτηση και πήγα. Ναι. Και ευχαριστώ σε αυτό το σημείο πάρα πολύ τον κύριο Λουτόπα Φιλίππου. Γιατί ξέρεις, πρέπει να βρεθούν οι σωστοί άνθρωποι στη σωστή χρονική στιγμή, αν θέλεις, η πορεία, για να σου δώσουν την ευκαιρία. Και αυτός τόλμησε και μου την έδωσε. Και με αυτή την ευκαιρία που μου τόλμησε και μου έδωσε, κατάφερα και εγώ να εξελίξω αυτό το πράγμα. Τι έκανες στον Αντένα? Ήμουν στα κεντρικά τηλεοπτικά καθημερινά δελτία ειδήσεων. Λοιπόν, πέρασες από πολλές εκπομπές και πέρασες από αυτό που είναι το βαρύ πυροβολικό των ειδήσεων. Και θέλω έτσι την άποψή σου. Τι είναι αυτό που σε ευχαριστεί εσένα? Τι ήταν αυτό που... Από όλα. Ναι, από όλα όσα έκανες και ραδιόφωνο. Και ραδιόφωνο, ναι. Και ραδιομαραθωνίους. Έκανες και... πολλά, Eurovision, και όλα. Σάββατο και από... Ευχαριστώ Σαββατό. Ναι. Όλα. Το κάθε ένα, είπα και στην Έλενα, έχει τη δικιά του χάρη. Και ανάλογα με την περίοδο στην οποία εργάζεσαι και το σημείο και το πόστο που εργάζεσαι, δίνεις τον καλύτερο σου αυτό. Αυτό προσπάθησα να κάνω. Ναι. Το αν τα κατάφερα ή όχι. Αυτό που απόλαυσες ή απολαμβάνεις ακόμα? Εγώ σε βλέπω στα καλύτερά σου τώρα με τη Γαβριέλα, να σου πω την αλήθεια. Ξέρεις πια γιατί. Γιατί οριμάζεις και ως άνθρωπος,
αντιλαμβάνεσαι ποιες είναι οι προτεραιότητες, τι είναι πιο σημαντικό στη ζωή και τι δεν είναι. Ότι αυτό που κάνεις είναι η δουλειά και η ζωή είναι μετά τις 3 που θα σχολάσεις και θα πας στο σπίτι. Mm-hmm. Το Σαββατοκύριακο. Το συνειδητοποίησες. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Και γιατί αν επέστρεφε ο χρόνος δεν θα κάνεις τηλεόραση, Λουκά? Έχεις, σε αγαπάει η τηλεόραση, δηλαδή έχεις ταυτιστεί με τόσα πολλά που έχεις κάνει σε αυτήν. Ναι. Έχεις ταλέντο, είσαι εργατικός, δηλαδή η τηλεόραση, αν νομίζει κανείς ότι δεν πρόκειται περί εργατικότητας, είναι μόνο δουλειά η τηλεόραση. Ξέρεις, δηλαδή, γιατί εύκολα μπορεί να κρίνει κάποιος βλέποντας κάτι. Εγώ έχω μάθει να κρίνω μόνο τις δουλειές που έχω κάνει. Mm-hmm. Θα δω ένα συνάδελφο που κάνει ένα πρόγραμμα τηλεοπτικό και θα κρίνω. Ή θα ακούσω ένα συνάδελφο στο δελτίο ειδήσεων και θα κρίνω. Τίποτα άλλο όμως δεν θα κρίνω. Ούτε τον άνθρωπο που δουλεύει έξω στον δρόμο, ούτε σε ένα μαγαζί, ούτε σε ένα εστιατόριο, ούτε σε ένα γραφείο. Δεν ξέρω τη δουλειά του και δεν έχω δικαίωμα. Αυτό είναι παιδεία. Ναι, όμως πολύ εύκολα γίνεται το ανάποδο. Και κρίνεσαι εκ του αποτελέσματος, αλλά και από την υποκειμενική κρίση του κάθε ανθρώπου, ο οποίος βλέπει κάτι, τη συγκεκριμένη στιγμή δεν τα αρέσει και. Μπορεί εύκολα ή θεωρεί εύκολα να εκφράσει μια άσχημη άποψη χωρίς να σκεφτεί πόσο σκόπος μπορεί να χρειάστηκε για να γίνει αυτό το πράγμα, έστω και αν ήταν λάθος. Ας σου πω την αλήθεια, νομίζω κάνουμε προβολές, δηλαδή αυτού που είμαστε. Ναι. Αν σε βλέπω όμορφο, καλό εργατικό, πολλές φορές είναι γιατί μπορώ να δω, είναι εκεί αυτά. Αν σε βλέπω κακό, υπερόπτη, δεν ξέρω εγώ τι, είναι πάλι. Όχι, είναι πάλι γιατί τα εντοπίζω μέσα μου. Δηλαδή, κάνουμε προβολές αυτού που έχουμε μέσα μας. Τώρα κατάλαβα. Ναι. Ναι, αν η ζωή μας είναι δύσκολη, παίρνουμε μια φάση. Διότι μπορεί να συμβεί. Εγώ είμαι και ανεκτική στην κριτική του άλλου. Γιατί λέω, μπορεί να παίρνω μια φάση. Μα έχει το δικαίωμα καθένας να είναι κριτική του. Δεν το. Εντάξει, λυπάσαι όμως. Ναι, γιατί ξέρεις, βλέπεις ότι. Αδερφέ, είναι τόση δουλειά. Υπάρχει τόσο δρόμο. Είναι πειθαρχία εδώ. Είναι στρατιώτες εδώ. Παίζει με τα δευτερόλεπτα. Ναι, είναι πειθαρχημένη δουλειά. Δεν είναι η τηλεόραση. Είναι, είναι και σε κάνει ακόμα πιο πειθαρχημένο. Και... πονείς το μάχη, πονείς πονοκέφαλο, είσαι άρρωστος, 40 πυρετό. Όχι, έχασα τον πατέρα μου, ήταν Σάββατο, έπρεπε να πάω στο Ευχαριστώ Σαββατόπουλο. Δεν πήγα εκείνο το συγκεκριμένο, πήγα το επόμενο. Σε 7 μέρες. Ναι. Το ίδιο και σε οτιδήποτε άλλο. Μπορεί μια μέρα να μην είσαι καλά. Δεν έχει σημασία και δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Αυτό να το ξεκαθαρίσει. Ναι, και η δουλειά, η δυσκολία εδώ είναι ότι δεν είναι κάτι γραμμένο. Ναι, όχι. Πρέπει να. Και αυτό είναι και το τίμημα, ξέρεις. Mm-hmm. Γι' αυτό σου εξηγώ γιατί είπα ότι αν έπρεπε να διαλέξω τώρα κάτι, δεν θα διαλέγω αυτή τη δουλειά. Την αγαπάω αυτή τη δουλειά. Δεν αλλάζει τώρα πια. Έρωτας αυτή η δουλειά. Ναι. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που την κάνω. Αυτό είναι το δεδομένο. Αλλά είναι τίμημα μεγάλο. Είναι τίμημα της προσωπικής ζωής. Ναι. Δηλαδή θες να πας να ανάψεις ένα κερί στην εκκλησία. Τώρα, η ώρα 5 ας πούμε. Οποιαδήποτε ώρα. Ναι. Ο περισσότερος κόσμος είναι καλοπροαίρετος. Και είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και στιγμές που ίσως να θες να κλείσεις τα μάτια ή να μην χαιρετήσεις. Ναι. Ή να μην πεις κάτι. Ναι. Αν δεν το κάνεις όμως, να ξέρεις ότι θα παρεξηγηθείς. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί ο άλλος έρχεται με καλή διάθεση να σου μιλήσει και εσύ. Πρέπει να. Ναι, αν δεν το κάνεις, θεωρείς ότι τον έχεις αποπάρει ή τον έχεις αγνοήσει. Ναι, δεν είναι ωραίο και δεν σε αντιπροσωπεύει να αγνοείς κανένα. Όχι, και δεν το κάνω. Αλλά ξέρεις, η εσωτερική ψυχική δύναμη που χρειάζεσαι είναι διπλάσια και τριπλάσια. Πώς απομονώνεσαι, πώς φορτίζεις τις μπαταρίες τις δικές σου? Ακούγοντας μουσική. Μουσική. Κάνοντας μια βόλτα. Mm-hmm. Έχω εφαρμόσει λίγο το ποδήλατο τώρα. Πολύ καλό. Ναι, μια-δυο φορές τη βδομάδα. Φοράς κράνος, ελπίζω. Ναι, αμέ. Ναι. Αμέ. Και άρχισε και με βοηθάει στο να ξεφουσκώσω λίγο. Μια χαρά είσαι, Λουκά. Είσαι καλοφαγάς. Ναι, μου αρέσει το καλοφαγητό, ναι, αμέ. Είσαι καλοφαγάς. Ναι, έχω τη μαμά, μα γυρίζει πολύ καλό. Λοιπόν, κυρία Αναστασίου, παρακαλώ, να σας ακούσουμε. Αναστασία. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας, κυρία Αλίτα. Γεια σας. Πράγματι έχετε ένα θαυμάσιο άνθρωπο απέναντι σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κύριε Λουκά, μάλιστα. Κάποτε ήσασταν στις Κυπριακές Αερογραμμές αεροσυνοδός. 20 χρόνια. Ναι. Υπέροχα. Πέταξα μαζί σου 6 φορές. Αλήθεια. Για Heathrow. Α, ωραία. Και σε κάποια πτήση είχαμε πολύ άσχημη πτήση. Άσχημη, τη θυμάμαι. Και παρόλο που περάσανε τόσα χρόνια, λέω κάποια χρόνια, μου έχει μείνει στη μνήμη μου το θάρρος, η αγάπη σου που έδειχνες,
πώς να σου πω, για να ξεπεράσουμε, περνούσαμε Αυστρία, εκεί τα αυτά. Και είχαμε ισχυρές αναταράξεις. Είχαμε πολύ, πολύ άσχημη... Αναταράξεις. Αναταράξεις. Και σε θυμάμαι που κάποια κυρία είχε... Έπαθε μεγάλο σοκ και της κρατούσατε το χέρι μέχρι να περάσουμε να πάμε και πράγματι είστε ευλογημένος άνθρωπος. Τι όμορφο που το θυμάται η κυρία Αναστασία τόσα χρόνια μετά. Μπράβο. Μπορεί να τώρα τι να πω. Αν πω τώρα 30 χρόνια. Μπράβο σας. Θυμάστε, είδατε όμως ότι κρατάει την καλοσύνη. Ναι. Ήταν μικρός, ήταν στα πρώτα του βήματα, στο πρώτα του ξεκίνημα που ήταν αεροσυνοδός. Πράγματι τον έχω στη μνήμη μου που ήταν ένας άνθρωπος ευχάριστος. Σας ευχαριστούμε. Που σε έκανε να ξεχνάς και το φόβο σου να σου πω στο αεροπλάνο. Μισό λεπτό, τώρα μου δώσατε ένα ρυθμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πρώτα απ' όλα μου κάνει εντύπωση ότι το θυμάστε. Αυτό σημαίνει ότι ένα καλό να κάνεις, ο άλλος το εισπράττει και το θυμάται για πάντα. Αυτό είναι αλήθεια. Εξυπηρετικότατος, με το χαμόγελο του, ευχάριστος, τι να σας πω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είναι πάντα ευλογημένος, δεν θα το ξεχάσω. Εγώ ταξίδεψα 6-7 φορές μαζί του. Επειδή έμενα Λονδίνο, πηγαίνω ερχόμουν και δεν θα το ξεχάσω. Να είστε καλά, γλυκιά μου, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε πίσω. Πώς θα ξεπεράσουμε το φόβο μας? Πού, του αεροπλάνου? Εμείς, του αεροπλάνου. Όχι, καθόλου. Να μην φοβάσαι τίποτα. Το αεροπλάνο είναι το ασφαλέστερο μεταφορικών μέσων. Σε σύγκριση με το τι δυστυχήματα συμβαίνουν καθημερινά, αλλά και το επίπεδο ελέγχου σε ό,τι αφορά πτήση και ασφάλεια πτήσης. Αισθανόσουν πράγματι αυτή την χαρά όταν ταξίδευες? Ναι, πάρα πολύ. Ξέρεις, βγαίνεις και αλλάζεις παραστάσεις, αλλάζεις αέρα. Ήθελες αυτά τα ταξίδια. Ναι, βλέπεις διαφορετικό κόσμο, χρώματα, δρόμους, σπίτια. Είναι κούραση όμως, πρέπει να το πω αυτό. Γιατί δουλειά. Στέκεται εκεί ο αεροσυνοδός για ώρες. Και υπάρχουν και πτήσεις που θα έρθει και πίσω, οι περισσότερες. Άρα είναι 12 και 14 ώρες ορθοστασίες. Δεν είναι εύκολο. Όχι, θα κατέβουν οι 250 ή 300. Θα ετοιμαστεί το αεροπλάνο και θα ανέβουν οι υπόλοιποι 250-300 και θα ξαναρθεί πίσω και θα κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Είχες δύσκολες πτήσεις? Δύσκολες πτήσεις, όχι τόσες πολλές. Ναι. Υπήρχαν αυτές οι αναταράξεις, υπήρχαν κάποια τεχνικά ίσως προβλήματα, αλλά πρέπει να σου πω ότι το επίπεδο ασφάλειας των κυπριακών αερογραμμών ήταν ζηλευτό. Θα τις τιμήσουμε κιόλας μέσα από σένα. Ναι, και πρέπει να το λέμε, γιατί ήταν μια εταιρεία με ανθρώπους που την αγαπούσαν και που προσέφεραν την ζωή τους και την αγάπη τους. Είτε ήταν το μηχανικό τμήμα, είτε το τμήμα συντήρησης, είτε οι πιλότοι μας, οι κυβερνήτες μας, ή ήταν οι συνάδελφοι αεροσυνοδοί, ή ήταν όλα τα άλλα τμήματα. Βλέπω αυτά τα αεροπλάνα και μου σκίζεται η ψυχή. Έχεις δίκιο, Λουκά. Έχεις δίκιο. 20 χρόνια από τα 22 μέχρι τα 42 περίπου, ίσως τα καλύτερα της ζωής ενός ανθρώπου. Ναι. Και ήταν τα ταξίδια, αλλά και ο κόπος του να κατέβεις από το αεροπλάνο να πας, να ξαναβγεις και να πας πίσω, αλλά και ο κίνδυνος που διέτρεχες, γιατί κακά τα ψέματα, στα 37.000 πόδια δεν είναι τόσο εύκολο να ανοίξεις μια πόρτα και να κατέβεις. Και οι αεροσυνοδοί είναι πάντα εκεί εκπαιδευμένοι και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, για να σε βοηθήσουν να κατέβεις από το αεροπλάνο όταν και εφόσον μπορέσουν. Οι κυπριακές αερογραμμές ήταν για όλους μας μια ιδέα που κρατούσαμε πολύ ψηλά, πόσο μάλλον για εσάς που δουλέψατε. Εγώ νομίζω ήταν το σπίτι όλης της Κύπρου. Ναι, ήταν το σπίτι όλης της Κύπρου. Σου στήχησε. Ναι. Σου στήχησε. Ναι. Έκλεισε, είναι σαν να κλείνει ένα κομμάτι της καρδιάς, αδερφέ, και δεν λειτουργεί σωστά. Ναι, ταξίδεψε σε μακρινές χώρες, μακρινούς προορισμούς. Όχι, όλους τους προορισμούς όπου πετούσαν οι κυπριακές αερογραμμές. Αυτός ο προορισμός που ξεχώρισε, που σου κάνει εντύπωση. Αγαπημένος προορισμός ήταν το Ελσίνκι τα παλαιότερα χρόνια, που κάναμε την εκτέρευση με τα φιόρδ και τους άσπρους, λευκούς κύκνους, τα χιονισμένα τοπία. Αγαπάς τη Αλλά, κάθε, ναι, αλλά κάθε προορισμός και κάθε αεροδρόμιο είχε τη δική του χάρη. Βρίσκεις κάτι διαφορετικό. Ναι, και φρόντισα πάντα να κρατώ τα θετικά από τον κάθε λαό. Ναι. Για να τα κουβαλάω μαζί μου στις αποσκευές και να τα φέρνω. Αυτό είναι ο χαρακτήρας σου, να ξέρεις. Αλήθεια. Ναι. Δηλαδή είναι στάση ζωής αυτό που λες. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι με βοήθησε εμένα τον ίδιο. Πάρα πολύ. Έχουμε την Ιωάννα Πολυβίου, ένα άλλο κεφάλαιο, μια άλλη σελίδα της καθημερινότητας σου. Την αγαπημένη. Dancing for you, Pasikaf, έτσι. Ναι. Λοιπόν, Ιωάννα μου, καλό απόγευμα. Ιωάννα μου. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Αγόρι μου, στολίδι μου. Τα αγόρι μου, στολίδι μου, με λέει. Πάντοτε. Σ' αγαπώ πολύ και σε ευχαριστώ. Για όλα. Εγώ σε αγαπώ. Για όλα. Πώς πάει η μαθητής, πώς είναι μαθητής? Oh. Είμαι ευγνώμων από τον dancing, που μου έχουν δώσει τον Λουκά.
Πες τους τι λες, πες τι λες, μου έχουν δώσει. Τον πιο τρελό. Ναι. Αυτό που χαίρομαι για τη συνεργασία μαζί με τον Λουκά είναι ότι η συνεργασία μας έχει άποψη. Έχει άποψη, ναι. Αυτό τον τιμά, βέβαια. Ναι. Δεν είναι μόνο ότι πω εγώ. Ναι. Έχει άποψη. Λέει και αυτό την άποψή του. Mm-hmm. Και έτσι τα σμίγουμε μαζί και βγαίνει το αποτέλεσμα που βλέπετε. Πες μου κάτι, Ιωάννα μου. Πιστεύω, λέει, ποντάρω τώρα, ότι είναι πειθαρχημένο ο Λουκάς. Είναι, δεν είναι. Είναι πάρα πολύ πειθαρχημένο. Ναι, ήμουν σίγουρη γι' αυτό. Ναι. Θέλει να γίνονται όλα τέλεια. Ναι. Αντί να τον τρέχω εγώ για τις πρόβες, με τρέχει ο Λουκάς. Αυτός είναι ο Λουκάς. Αυτός είναι ο Λουκάς Χάμαρτος. Μα εσύ έχεις να τρέξεις πολλά άλλα. Όχι, αυτό είσαι. Αυτό το έχεις. Είσαι οργανωμένος, είσαι... Ιωάννα μου, σε οργανωμένος και αυτό που κάνει, το κάνει με αγάπη και με πάρα πολύ ενέργεια. Έχετε τάχει πάλι μία την ώρα της βαθμολογίας. Την ώρα της βαθμολογίας, όχι. Όχι, τη βαθμολογία. 3-4 δευτερόλεπτα πριν πούμε να έρθουμε. Πριν να πάρουμε το μικρόφωνο για να τα λέμε. Δίχως άλλο. Ναι. Ιωάννα μου, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβαση, την τηλεφωνική. Και εγώ και σε ευχαριστώ για όλα. Λοιπόν, εσύ τώρα... Είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Ιωάννα, να με επιτρέψεις να πω. Εξαιρετική τραγουδίστρια, φοβερή φωνή. Πάντοτε είναι ένα βήμα πίσω και το λέω συνέχεια. Ναι. Δηλαδή, πάντα μου λέει, όχι, εσύ είσαι ο διαγωνιζόμενος. Που αυτό σημαίνει ότι δείχνει και ανωτερότητα ανθρώπου, που είναι πολύ σημαντικό. Και είναι και χαμηλότονη, δηλαδή δεν θα τη δεις ποτέ να βάλει μπροστά τον εαυτό της, να επιτύχει η ίδια. Όχι, ποτέ. Ποτέ και την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πραγματικά είναι ένα όμορφο ταξίδι μαζί της, γι' αυτό τον ιερό σκοπό, μην το ξεχνάμε. Βασικά. Κοίτα, αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ ιερό και μπράβο σας που το κάνετε. Η ερώτησή μου είναι ο χρόνος. Ο χρόνος. Δηλαδή, εσύ δουλεύεις ατέλειωτες ώρες. Ιωάννα, επίσης, δουλεύει Παρασκευή και Σάββατο. Όλα τα παιδιά που συμμετέχετε, αλλά εγώ τώρα εσένα φιλοξενώ και θέλω να μου πεις πώς θα βγάζεις πέρα. Προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό. Είναι όντως. Υπάρχουν και μέρες που οι δυνάμεις σου νιώθεις ότι. Δεν αντέχεις να πας, να κάνεις. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό, ότι πας εκεί, στο Μέγκα, και βρίσκεις μια ομάδα από ανθρώπους τόσο κεφάτους, όπως και εδώ, τόσο συντονισμένους. Άρα είναι η ομάδα που δίνει πίσω. Ναι, και τους ευχαριστώ πάρα τη πολύ. Χαρά. Που είναι όλοι με το χαμογελό τους, με τον καλό τους τον λόγο, και ό,τι και να ζητήσεις, αδερφέ, είναι αμέσως. Τώρα, πάτε στις 12 η ώρα το μεσημερί, περίπου. Την Κυριακή, ναι. Γύρω στις 2 περίπου, 2.30, 3. Δηλαδή. Ναι, επίσης φροντίζουν και για το φαγητό μας. Λοιπόν, καθημερινές πρόβες. Τις Τετάρτες είναι το βράδυ με την ζωντανή ορχήστρα του Παπηγιών, του οποίου επίσης ευχαριστούμε. Ταλαντούχοι άνθρωποι μουσικοί, φοβεροί, όπου γίνονται οι πρώτες πρόβες για να δούμε και την τονικότητα και το πώς το τραγουδάμε κλπ. Και μετά από εκεί και πέρα μεταξύ μας τα ζευγάρια. Σάββατο αύριο θα πάμε το μεσημέρι για τη σκηνική παρουσία. Όπου επίσης είναι μια ομάδα από ανθρώπους, με τον Χάρη τον Σάβα, τον οποίο επίσης ευχαριστούμε. Τα παιδιά στην ανηματολογία, ο Ανδρέας Ζανέτης, η σκηνοθέτης μας, η Σοφία Ευουγίδου. Και όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά. Ο Βάγγελος. Είναι ο Βάγγελος. Είναι λοιπόν αυτό τη ομαδικότητα. Ναι, και βλέπεις, ας πούμε, το Λουκά και την Ιωάννα και όλα τα παιδιά εκεί. Ξαφνικά σε 9 ή στις 10 το βράδυ να τραγουδάνε. Αλλά είναι εκεί από το μεσημέρι, όπως και όλη η ομάδα, βέβαια. Και μέχρι τα ξημερώματα. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε σε όλους. Σε όλους. Καλή επιτυχία. Σε όλους. Κοίταξε, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τώρα δεν θα υπογράψουμε δισκογραφικά συμβόλαια. Για να εξηγούμαστε. Πάμε εκεί για αυτό το σκοπό. Είναι πολύ σημαντικό. Θα το κάνουμε μέχρι όπου κρατήσει. Κάθε κερί θα φεύγει και θα είναι πολλοί κόσμος που θέλει να σου μιλήσει. Αλήθεια. Σου λέω ότι είσαι πάρα πολύ αγαπητός και παίρνει πάρα πολλοί κόσμος. Θα προλάβουμε να βγάλουμε μερικά τηλεφωνήματα. Ωραία. Κυρία Σεργίου, παρακαλώ. Σ' ακούω. Εμείς σας ακούμε, κυρία Σεργίου. Ναι. Θέλω να θυμίσω κάτι στο Λουκά. Ορίστε. Βεβαίως. Κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Ναι. Πρωινή προσευχή στο νηπιαγωγείο, στο Τρίκομο. Μα η δασκάλα μου, η κυρία Ανδρούλα. Ναι. Κέτη. Κέτη. Α, η κυρία Κέτη στο νηπιαγωγείο. Ναι. Σε παίρνω πολλά χρόνια πίσω. Τρίκομο, τώρα αυτές οι λέξεις και εμένα με συγκινούν, το χωριό μας. Ήμουν η πρώτη του δασκάλα, ήμουν η πρώτη του δασκάλα στο νηπιαγωγείο, στο σπίτι μου στο Τρίκομο, που ήταν πολύ κοντά στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς. Ναι.
Σωστά. Τι ωραία, τι ωραία. Κοίτα να δεις με πόση αγάπη σε παίρνει η δασκάλα σου. Με τη μαμά σου ήμασταν και είμαστε ακόμη πολύ στενές φίλες. Μάλιστα. Και ήμασταν και συμμαθήτριες. Ναι, το ξέρω, μου το λέει. Κύριε Σεργίου μου, εγώ το φαντάζομαι ένα γλυκό παιδί, ευγενικό παιδί. Τους είχα και στολή και φορούσε τη γαλάζια του Πονιά και ήταν ένα πάρα πολύ καλό αγόρι και πάρα πολύ ήθελε να μαθαίνει τα πάντα και ήταν πολύ καλό. Αλήθεια, πολύ καλός. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Ναι. Μια όμορφη πινελιά τώρα. Ναι. Αταξίες έκανε. Αταξίες έκανε. Όχι. Δεν έκανε αταξίες, ήταν από τα φρόνημα, παιδιά. Είδες. Ευχαριστούμε, κυρία Σεργίου μου. Καλή συνέχεια σε εσάς. Σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ γλυκό αυτό το τηλεφώνημα. Κύριε Μάριε, σας ακούμε και εσάς. Λούκα μου. Ορίστε. Είμαι ο παπάς της πρώτης σου βαφτιστήρας. Αχα, ο Μάριος μου, ναι. Έχω δύο βαφτιστικές. Της Άνδρεας μου. Δεν μπορεί να πει στη γραμμή, διότι αυτή τη στιγμή εργάζεται. Καλά κάνει, δεν πειράζει. Εγώ την αγαπάω το ίδιο, δεν χρειάζεται να βγει. Τόσο κοντά, έτσι, πνευματικός πατέρας του παιδιού σας. Ναι. Το ξέρει. Mm-hmm. Ήθελα να σας πω πόσο πολύ τον αγαπούμε. Mm-hmm. Και εγώ σας αγαπώ. Το χαμογελαστό παιδί. Και να ξέρεις ότι άκουσα την δασκάλα σου την πρώτη από το τρίγωνο. Ναι. Το οποίο πάντα είναι μαζί σου, νομίζω. Ναι, νομίζω πως είναι αλήθεια. Να είστε καλά, και εσένα. Να είστε και καλά, Μάριος, και να είστε καλά. Ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Έχεις καλούς φίλους. Πάντοτε χαμογελαστός, ήσυχος, δεν όρισε ποτέ κανένα. Έχεις καλούς φίλους. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Πάνε χρόνια πίσω οι φίλοι σου. Πάνε χρόνια, ναι. Είσαι ο τύπος που έχει φίλους καθημερινά ή απλά είναι εκεί άνθρωποι? Όχι, είναι εκεί και όταν τους χρειάζεται, να ορίστε, βγήκε το τηλέφωνο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν προλαβαίνουμε να έχουμε και αυτές τις καθημερινή σχέση. Δεν χρειάζεται. Οι άνθρωποι που είναι εκεί είναι. Και όταν θα χρειαστεί να είναι, θα είναι. Ναι. Οι υπόλοιποι είναι γνωστοί. Είναι γνωστοί. Συμμετέχεις κοινωνικά, πας δεξιά-αριστερά. Ναι, όσο μπορώ, το κάνω. Τι παρακολουθείς? Τα πάντα. Ναι. Συναρθρήσεις, παρέες, να βγεις έξω να φας. Ναι, αμέ, μπορώ να το κάνω τα και αυτό. Τα στέκια σου. Δεν έχω συγκεκριμένα. Δηλαδή, σου αρέσει το περίεργο φαΐ, το απλό φαΐ, σου αρέσει... Τι... Μου αρέσει η καλή παρέα. Καλή παρέα, όπου και αν είναι. Ναι. Ξέρω ότι σου αρέσει πολύ κοντά στη θάλασσα. Α, ναι. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Είναι ευλογημένοι οι άνθρωποι που μας βλέπουν αυτή την ώρα στις όμορφες παραλιακές μας πόλεις και χωριά που ζουν και έστω και μέσα στο αμάξι για να πάνε δουλειά βλέπουν για μια στιγμή τη θάλασσα. Ναι. Νομίζω είναι εκείνη η στιγμή που θα καθαρίσει το μυαλό, θα διάσει και θα συνεχίσει. Έχει αυτή την ενέργεια. Εδώ βλέπουμε καθημερινά αυτόν τον μεταδάχτυλο. Με εκείνη τη σημαία αναβοσμήνη, οποιαδήποτε, για να μην παρεξηγούμε τώρα. Ναι. Απλά είναι αυτό το δεδομένο. Δεν είναι ωραίο. Ναι. Είναι απέσιο. Και είναι σαν να και σου κόβεται η ανάσα, δηλαδή. Έχεις δίκιο, Λουκά. Είναι σαν να και έχεις μπροστά σου ένα πίνακα, ο οποίος δεν έχει τίποτα από πίσω και δεν μπορείς να τον ακουμπήσεις πουθενά. Και με κούρασε όλο το alt προς το προκρατούμενα. Alt προς το... Δεν μπορώ να το βλέπω άλλο. Έχεις άποψη γι' αυτό? Ναι, πνίγομαι. Πνίγομαι. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Το τι θέλω να γίνει είναι άλλο. Αλλά πνίγομαι. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Αυτό που λες πνίγομαι, έχω την αίσθηση ότι όλος ο κόσμος αισθάνεται αυτή την πνιγυρή. Ναι, όταν ζεις όμως κοντά σε πράσινη γραμμή. Είναι χειρότερο. Είναι, εκεί το αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Όταν είσαι σε άλλη περιοχή. Λεμεσό, ας πούμε, Πάφο, βουνά πάνω. Ναι, ναι. Είναι διαφορετικό. Πάμε και σε μια πολύ έτσι αγαπημένη κυρία του θεάτρου, την Όλγα την Ποταμήτου. Α, Όλγα μου, αγαπημένη. Αγαπημένη Όλγα, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, αγάπη μου, γλυκιά μου. Έχεις έναν αγαπημένο φίλο εκεί πέρα. Χρυσός άνθρωπος. Τον οποίο λατρεύω, το θαυμάζω. Χρυσός άνθρωπος. Ένα πολύ ταλαντούχο παιδί, καλλιτέχνη. Από τους καλύτερους παρουσιαστές που έχω γνωρίσει, αλλά είναι πολύ χαμηλών τόνων για αυτόν τον βλάφτη. Άτε να δω. Άτε να δω. Ναι, ναι, άτε να δω. Καλή ψυχούλα. Άτε να δω. Καλή ψυχούλα. Μάνα μου, αγαπώ τον τόσο πολύ. Ό,τι κάνει, ό,τι αναλάβει το κάνει. Τι να σου πω, στην εντέλεια. Του αρέσει το καλό. Τρώει και πολλά όμως. Αμήν και κάνουμε όσο ζηλεύκουμε. Α, κάθε πρωί στη μαγειρική μου αρέσει. Έναν τράπεζε να σε θωρώ από κοινό και να τρώεις ποτέ. Δεν είναι τυχαίο που στέκεται εκεί κοντά στο σεφ. Όλγα Ποταμήτου, ευχαριστούμε, γλυκιά μου αγάπη. Ευχαριστούμε, Λουκά μου, ό,τι καλύτερο, καλές επιτυχίες σε όλα. Και σε εσένα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Θέλω τον πάρε με τηλέφωνο. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Άνθρωποι με πορεία. Καρδιά. Και καρδιά, αλλά και μια πορεία.
και με μια προσφορά στον τόπο. Δεν είναι τιμή να σου λένε και δεν να είναι. Σου λένε Λουκά μου. Ξέρεις, η χτυπητική αντωνυμία είναι μεγάλο πράγμα. Την έχουμε ξεχάσει. Ναι, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ περήφανος που την γνώρισα και την αγαπάω και με αγαπάει. Πες μου λίγο για τα ζωάκια σου. Πώς έγινες καταφύγιο ζώο? Δεν ήμουνα, στην πορεία έγινα. Ο μακαρίτης, ο πατέρας μου είχε σκύλους, πήγαινε κυνήγι. Αλλά δεν ήμουνα τόσο πολύ κοντά τους. Είχα μια γατούλα άσπρη κάτασπρη, μου την κατασπάραξαν δύο σκυλιά, θυμάμαι. Έπαιζα βιολί και καθόταν δίπλα μου και με το πόδι της με ακουμπούσε στο δοξάρι. Ήταν απίστευτη. Είχες περισσότερη συγγένεια με γατιά, δηλαδή? Όχι, έχω και σε δύο σκυλάκια. Το και ίδιο, το τρίτο ίσο, του Γιώργου. Ναι, τώρα περισσότερο τα σκυλάκια. Γιατί νιώθεις ότι είναι αυτά που θα σου δώσουν την αγάπη που δεν περιμένουν να πάρουν πίσω ποτέ. Πες τα, Λουκά μου. Και επίσης θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι όσο πιο γρήγορα αντιληφθούμε ότι δεν μας ανήκει αυτός ο πλανήτης και είμαστε απλά μέρος του και όχι εμείς και καμιά άλλη ψυχή, τότε θα σταματήσουμε και να τα πατάμε στη μέση του δρόμου και να τα δηλητηριάζουμε και να αντιδρούμε με το ένα και το άλλο. Ναι, είπαμε είναι δύσκολη καιρή, ναι, είπαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε και δυσκολεύονται, αλλά είναι δύο διαφορετικά είναι πράγματα. Είναι πλάσματα και αυτά της φύσης. Δεν θέλεις και δεν μπορείς, δεν το κάνεις. Έτσι. Δεν το κάνεις. Λοιπόν, έχουμε τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής σου στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον δικό σου άνθρωπο. Αλήθεια, τον πιο δικό λες. Σου άνθρωπο. Μπόρεσε και βρήκε την ώρα. Είναι λοιπόν. Η καρδούλα μου. Είναι η καρδούλα σου. Γιώργος Χάματσος, ο γιος του συνάδελφου μου. Γιώργο μου. Χαίρετε. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βγαίνεις τώρα στο πρόγραμμα για να μιλήσεις για έναν άνθρωπο πολύ αγαπημένο από πάρα πολλούς εδώ συμπολίτες μας και είναι ο δικός σου πατέρας. Γιώργη μου. Τσακώ. Τσακώ μου. Σε αγαπώ πολύ. Λοιπόν, να πούμε ότι τιμάς και την πατρίδα σου υπηρετώντας τη στρατιωτική σου θητεία σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι που είναι, είσαι λοκατζής. Γιώργο μου, δίχως άλλο έχετε μια πολύ φιλική σχέση, έτσι, με τον πατέρα σου. Βεβαίως, ναι. Να πω λίγα πράγματα για αυτόν. Βεβαίως. Αλλά είναι ότι... Λίγα. Κατάλαβα ότι ήταν προς έκπληξη όταν αντιληφθήκα. Δεν το ήξερα, όχι Γιώργο μου, αφού μιλήσαμε πριν από λίγο, δεν το ήξερα. Και αυτά που θέλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος τον οποίο εκτιμώ και θαυμάζω για όλα όσα έχει πετύχει στη ζωή του, όχι μόνο στον επαγγελματικό τομέα, αλλά και σε αυτά που έχουν περισσότερη σημασία, όπως είναι η οικογένεια, αλλά και οι σχέσεις του με φίλους και συγγενείς. Επίσης, στο πώς αντιμετωπίζει τις καθημερινές καταστάσεις, που είναι και το πιο σημαντικό από όλα. Και όπως μου μαθαίνει και από παιδί, πάντα μου έλεγε όχι άγχος, με ψυχραιμία, όλα θα περάσουν, φτάνει να έχεις καθαρό μυαλό. Αυτό μου μαθαίνει πάντα και γι' αυτό τον εκτιμώ τόσο πολύ. Τώρα η σχέση μεταξύ μας, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω και πολλά. Δεν μου αρέσει να λέω και πολλά, έτσι άλλωστε. Τον αγαπώ πολύ. Και εγώ σε αγαπώ. Αγαπή μου, με έχεις κατασυγκινήσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι νομίζω το μεγαλύτερο, είναι σαν να μας χαρίσει τον κόσμο όλο. Να ακούμε τα παιδιά μας. Να είναι καλά. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε σένα, αγάπη μου. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σου, αγάπη. Μπράβο. Νούσιμος και χαμογελαστός και προσγειωμένος και καλή ψυχή. Με χιούμορ, σου είπα και στην αρχή. Και χαμηλών τόνων. Δεν είναι εκπληκτικό πως αυτές οι ψυχές, ενώ έχουν ένα δικό μας φορέα, ναι, το σώμα, ναι, αναγκαστικά οι ψυχές έρχονται μέσα Φωστά. Από ένα φορέα, αλλά είναι δικοί τους, ναι, δικές τους προσωπικότητες, έχουν ένα άλλο ορίζοντα, είναι, ναι, έχουν μια άλλη δυναμική. Εσύ εκείνο που κάνεις είναι να τους δώσεις κάποια σημεία ή στίγματα. Ναι. Και τα ακολουθούν. Τόση τιμή να τους φέρεις στον κόσμο. Δεν είναι και ευθύνη όμως. Παράλληλα. Φοβήθηκες όταν έγινες πατέρας? Όχι. Πώς αισθάνθηκες? Δεν ήταν πολύ μεγάλο, ανένταχτο? Παράξενο και καινούργιο πράγμα. Ναι, ναι. Δεν γεννιέσαι πατέρας ή μητέρα ή γονή ή γονέας. Ναι. Γονιός. Γίνεσαι. Ναι. Και μαθαίνεις και κάνεις και λάθη. Και ναι, αλλά ήταν μια εξαιρετική πορεία και συνεχίζει να είναι. Είναι εκείνη η πορεία που δεν μετανιώνεις ποτέ να κάνεις. Όχι, είναι ένα πράγμα που δεν μετανιώνεις. Είναι απίστευτο πράγμα. Ποτέ. Είναι απίστευτο. Ναι, και όντως το λέγω. Όχι άγχος, όχι πανικό. Καθαρίζουμε το μυαλό μας. Έχουμε τη δύναμή μας.
Και τον χαίρεσαι, Λουκά μου, τον άκουσα πραγματικά. Ο Θεός να έχει καλά όλα τα παιδιά, ναι, του όλα τα κόσμου παιδιά, όλα και τα παιδιά μας. Σωστά. Πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε πίσω. Η παιδική σκηνή δώρου Κυριακήδη παρουσιάζει την κωμωδία «Ο Νικολάκης και η πριγκίπισσα Frozen». Παραλίμνη, Σάββατο 23 του Γενάρη, Ξένιο Αμφιθέατρο. Λευκοσία, κάθε Κυριακή, Θέατρο Ανεμόνα. Λεμεσός, Σάββατο 30 του Γενάρη, 6 και 13 του Φλεβάρη, Θέατρο Ενάφ στην Αγία Φύλα. Λάρνακα, Κυριακή, 31 του Γενάρη, Δημοτικό Θέατρο. Πάφος, Σάββατο 20 και 27 του Φλεβάρη, Πρώτο Λύκειο Πάφου. Τηλέφωνο 99 05 55 37. Ο Νικολάκης και η πριγκίπισσα Frozen. Χορηγός επικοινωνίας, Trick. Η κύρια σκηνή του Θεάτρου Σκάλα παρουσιάζει σε πανελλήνια πρεμιέρα το σύγχρονο και τολμηρό έργο «Πινελόπη» του Ιρλανδού συγγραφέα Έντα Walsh. Σκηνοθεσία Κλήτος Κλήτου. Σάββατο 13 Φεβρουαρίου στις 8.30 το βράδυ. Τακτικές παραστάσεις κάθε Σάββατο στις 8.30 το βράδυ και κάθε Κυριακή στις 6.30 το βράδυ στο Πατήχιο Θέατρο Σκάλα. Κρατήσεις στα τηλέφωνα 2465 2800 και 9949-0102. Χορηγός επικοινωνίας, Ρικ. Διάθεση και όμορφο χαμόγελο, ο Λουκάς Χάματσος καθημερινά στις 9 το πρωί μας δίνει τηλεοπτικό ραντεβού στο Ερικένα με τη Γαβριέλα Χριστοδούλου και εύχονται σε όλους καλή μας μέρα. Μάτια μου μεγάλα, πριν η μελοδάλα, και τη μικρή σας λιγοφυγή. Έχοντας κρατήσει για λίγο αποστάσεις από το τηλεοπτικό τοπίο, ο Λουκάς Χάματσος έκανε μια δυναμική τηλεοπτική επιστροφή μέσα από την πρωινή ζώνη και μια εκπομπή που όπως όλα δείχνουν έχει κερδίσει την αγάπη των τηλεθεατών. Παρ' όλα αυτά, η τηλεόραση όπως λέει δεν υπήρξε ποτέ αυτός ο σκοπός για τον ίδιο. Απλώς προέκυψε. Με καταγωγή από την Αμόχωστο, ο Λουκάς Χάματσος γεννήθηκε το 1968 και ήταν το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά της οικογένειάς του. Το 1974 η εισβολή των Τούρκων στο νησί οδήγησε την οικογένειά του όπως χιλιάδες οικογένειες τότε στην προσφυγιά. Για 5 περίπου χρόνια έμεινε με την οικογένειά του στη Λεμεσό και ακολούθως ήρθε στη Λευκοσία όπου ζει μέχρι σήμερα. Μία από τις μεγάλες του αγάπες, εκτός από τον 18χρονο γιο του Γιώργο φυσικά, είναι και η μουσική. Έχει αποφοιτήσει από το Royal School of Music του Λονδίνου, παίζει βιολί, ενώ για χρόνια παρακολουθούσε μουσικά μαθήματα στο Εθνικό Οδείο Αθηνών στη Λευκοσία. Καθόλου τυχαία δεν ήταν λοιπόν η συμμετοχή του στο φιλανθρωπικό show του Mecca, Dancing for You, αλλά ούτε και η παρουσία του στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Hello Malmö, Nicosia calling. Cyprus has voted. Έχοντας ιδιαίτερη αγάπη για τη μουσική και το συγκεκριμένο διαγωνισμό, ο Λουκάς κάθε χρόνο καλησπέριζει την Ευρώπη από τη Λευκοσία, ανακοινώνοντας τη βαθμολογία της Κύπρου για την Eurovision. Παρ' όλα αυτά, η ενασχόλησή του με την τηλεόραση είχε ξεκινήσει χρόνια πριν. Πρώτη του τηλεοπτική δουλειά, η εκπομπή του ΡΙΚ, Καλοκαιρινό Σεργιάννη. Στο ΡΙΚ εργάστηκε επίσης ως παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, ως παρουσιαστής ψυχαγωγικών εκπομπών και είχε συνεργαστεί με την Άντζε Ρίτα, την Μαρίνα Μαλένη και την Ελπίδα Ιακωβίδου, ενώ παρουσίασε διάφορες ζωντανές τηλεοπτικές εκπομπές όπως ο Ραδιομαραθώνιος. Το 1998 βρέθηκε στην παρουσίαση της πρώτης πρωινής εκπομπής της Κυπριακής Τηλεόρασης. Ο Λουκάς Χάματσος ήταν επίσης ο πρώτος κεντρικός παρουσιαστής ειδήσεων του Αντένα Κύπρου, ενώ με τον Αντένα είχε συνεργαστεί και στο ραδιόφωνο ως ανταποκριτής της Λευκοσίας στον Αντένα FM Θεσσαλονίκης. Η ραδιοφωνική του δράση ωστόσο δεν σταματά εκεί, αφού στα πρώτα του βήματα είχε εργαστεί ως μουσικός παραγωγός στο ραδιόφωνο του Άστρα, ενώ και στο ΡΙΚ εργάστηκε για χρόνια στο τμήμα σύνταξης ειδήσεων ραδιοφώνου και σε ενημερωτικές εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Σε όλη αυτή την πορεία, ο Λουκάς φροντίζει να κρατά τις ευχάριστες στιγμές και τους υπέροχους ανθρώπους που συνάντησε.
Ωστόσο, αν έστρεφε το χρόνο πίσω, ίσως να επέλεγε να ασχοληθεί με κάτι άλλο και όχι με την τηλεόραση, αφού όπως τολμά να δηλώσει, εύκολα μπορεί να χάσει κανείς την ισορροπία του. Όπως τουλάχιστον φαίνεται, ο Λουκάς που εργάστηκε για 20 περίπου χρόνια ως αεροσυνοδός, γνωρίζει πως να ισορροπεί γερά όπου και αν βρίσκεται. Με τη σημαία μας ψηλά, λες ότι φοβάσαι να τώρα. Ευχαριστώ την Έλενα από καρδιάς. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και το έκανε με πολύ κέφι. Με την ψυχή της. Και την ευχαριστώ. Είστε πολύ τυχεροί που την έχετε στην εκπομπή. Σε παρακαλώ, υπογράμμισε το αυτό, ναι. Γιατί από την πρώτη στιγμή, εγώ θα πω τώρα μια κουβέντα. Να την πεις. Είναι ένα παιδί με τρομερή δεοντολογία, ναι. Τρομερή έφεση, γιατί η δημοσιογραφία είναι μεγάλη, ναι. Έτσι, έφεση και ταλέντο, αλλά είναι και τρομερά πειθαρχημένη και δοτική. Πολύ. Σε ευχαριστώ που το είδες. Όχι, δηλαδή, μα γιατί. Θα ήταν, ναι. Λάθος να μην το λέω. Λουκά μου, είναι μια ερώτηση που δεν σου έκανα. Είσαι δημοσιογράφος. Που δεν μου έκαναν, εσύ δεν μου έκανα ή όχι, που θα ήθελες. Να σου είχα θέση. Κουβεντιάζουμε ώστε να είμαστε στο σαλόνι του σπιτιού μας και πίνουμε ένα καφέ. Γι' αυτό και προσκαλούμε τους φίλους στην τηλεόραση να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Και εύχομαι να πέρασαν ακριβώς το ίδιο. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Νομίζω ο κόσμος έχει την. Είναι η ουσία του ανθρώπου. Ναι, το και έχει την ικανότητα να κρίνει, να καταλάβει κάποια πράγματα. Δεν χρειάζεται να του τα λες. Το μυστικό, έτσι, ή αν θέλεις, ο βαδισμός σου στη ζωή, το βάδισμά σου στη ζωή, το δικό σου αυτό το κάτι που. Μπορεί και να μην βγαίνει τόσο εύκολα. Εγώ θα το πω ότι είσαι ένας άνθρωπος που όσο φαίνεται χαρούμενος, δοτικός, όλο αυτό το κάνεις με πολύ συνειδητή, πειθαρχημένη επιλογή, ναι, δική επιλογή. Σου. Αυτή την αίσθηση συναποκόμισα. Χαμόγελο είναι επιλογή. Και δεν είναι εύκολο να είσαι τόσο καλός και δοτικός. Δεν είναι. Είναι εύκολο γιατί υπάρχουν και μέρες του μήνα που δεν είσαι και εσύ καλά. Ναι. Αλλά. Πρέπει να προσπαθήσεις. Έχεις αυτή την πειθαρχία. Έχω αυτή την πειθαρχία, ναι. Ναι. Την απέκτησα στην πορεία. Mm-hmm. Πώς συνεχίζεις, πώς βλέπεις τα επόμενα χρόνια ή έχεις κάποιο όνειρο ανεκπλήρωτο. Όχι, δεν κάνω. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Όχι. Έχω ζήσει αρκετές ζωές μέχρι τώρα παράλληλα. Ενώ θέλω να πω είμαι τόσο πλήρης, ώστε να ήταν τρεις και τέσσερις μαζί. Ναι. Έχω γυρίσει τον κόσμο, έχω δει ανθρώπους, έχω ζήσει, έχω ανθρώπους δίπλα που με αγαπούν και τους αγαπώ, κάνω δουλειά που μου αρέσει. Όχι, υγεία πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Τίποτε άλλο. Αυτό μόνο. Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει κόσμο που περπατάει τα σύνορα από την Ελλάδα προς τα Σκόπια και είναι χωρίς παπούτσια. Αποκλίνομαι σε αυτό που λες. Τίποτα άλλο. Και έχει παιδιά που είμαι το ίδιο πανί ή χωρίς ένα πιπερό για να πιούν ένα γάλα. Τίποτα άλλο. Να μην το ξεχνάμε. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα, είτε λίγο είτε πολύ. Τα βολεύουμε. Λουκάς Χάματσος, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συνάντηση. Αλήθεια, ένιωσα πάρα πολύ καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση μια φορά. Εμείς όλη τη δουλειά που κάνατε. Λουκά μου, εμείς ευχαριστούμε. Ήταν έτσι πολύ ωραίο και για μένα αυτό το ταξίδι. Καλά. Κάθε καλό ευχόμαστε. Είναι ευχή να συναντιέσαι με ανθρώπους που είμαστε το ίδιο, η ίδια οικογένεια και να έχεις αυτή την επικοινωνία. Αυτό είναι αλήθεια. Καλή συνέχεια. Και κάθε καλό σε εσένα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο και στους τηλεθεατές μας.